για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος που προχωπεί πνοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Λέγαμε χθες το πρωί, μην την κλωτσίσετε την καρδάρα με το γάλα. Μην την κλωτσίσετε, σαν προαίσθημα το έχουμε ένα πράγμα, σαν μια διέστηση να την πούμε. Πρώτη φορά είναι μήπως, πολλωστή είναι. Πολλωστή, να μας κάνουν δώρα οι άλλοι και εμείς ραπ την καρδάρα με το γάλα και ξαναμάζευε το γάλα. Ξαναμάζευε. Θα συζητήσουμε σήμερα το τι έγινε χθες, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εδώ είμαστε όπως πάντα. Και στις εύκολες και στις δύσκολες. Γιατί χθες αυτό ήταν ξενέρωμα. Πάνω στον ενθουσιασμό, πάνω στο ζεστό ντους, κρύο ντους. Ψυχρολουσία ξανά, ενθουσιασμός, πίκρα ξανά, έτσι. Έτσι πάει. Οι καψούρες έτσι είναι. Το ξέρουμε όλοι μας. Δεν γίνεται μόνο ευτυχία, δεν γίνεται μόνο χαρά. Και εκεί που λες, γύρισε το κλίμα, γύρισε η ιστορία και με τις μεταγραφάρες είμαστε ok, ξανά χθες στενοχώρια, ξανά πίκρα, ξανά σφιγμένο στο μάχη, ξανά δεν ξέρω πώς κοιμηθήκαμε. Αρκετός κόσμος χθες και στο Facebook χαμός. Τσαντίλα, ξενέρωμα, στενοχώρια, πίκρα, ερωτήματα, απορίες για ποιο λόγο, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές μετά τις 8.30. Να μιλήσετε κι εσείς, να πείτε αυτό που θέλετε και γουστάρετε. Θα τα αναλύσουμε, θα πω κι εγώ την άποψή μου στο πρώτο μισάωρο. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε τα κρέατα ενός μήνα. Και ευχαριστούμε το κρεοπωλείο Μιχάλης, εκλεκτό κρεοπωλείο, κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη. Να σας πω ότι ενώ είναι στον Εύωσμο, έρχονται από την άλλη άκρη, από πυλαίες, από τούμπες, από Νέες Ελβετίες, από καλαμαριές, για να πάρουν κρέατα από το Μιχάλη, γιατί είναι εκλεκτά όλα, ένα και ένα, διαλεκτά. Στη Μενελάου 29. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα ανοίξουμε και γραμμές μετά, όπως είπαμε, στο 287888. Αλλά σήμερα στέλνετε για τα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Αύριο θα δώσουμε ένα υπέροχο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Χορηγός ηλεκτρονέτ, που αυτό το διάστημα έχει ενώσει τις δυνάμεις με την LG. Και πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσετε τα νέα πλυντήρια ρούχων και τα πλυντήρια στεγνοτήρια της LG, που ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία True Steam, αλλά και την λειτουργία Steam Refresh. Σε 20 λεπτά στεγνώνουν τα ρούχα σας. Τα καινούργια πλυντήρια στεγνοτήρια ρούχων LG με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα ακούσουμε και το σχετικό σποτ σε λίγο. Φυσικά δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας, η Ερβαντόλ, κορυφαία κρέμα από τη σύναψη 217-876, φτιαγμένη για να κουφίζει τον πόνο σας από ρευματικά, αρθρητικά και ενεργεί άμεσα, φυσικά. Κορυφαία κρέμα 217-876. Και χορηγός πρώτης ώρας, υγρά αεροκίνηση Σκιάδη 473-118. Δεν ψάχνεστε αλλού, εκεί στον ειδικό θα περάσετε το μαραφέτη και θα έχετε εξοικονόμηση μέχρι και 40% από τα έξοδα που κάνετε τώρα για τη βενζίνη. Ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και εσύ 977, γράψτε και ονοματεπώνυμο, γράψτε μια καλημέρα, μην έρχεται σκέτο το μήνυμα. Λοιπόν, για μια σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα είναι, ό,τι εσείς θέλετε, εσείς θα διαλέξετε. Χθες λοιπόν, το βράδυ παρακολουθήσαμε την αναμέτρηση με την ελπίδα ότι η ομάδα θα κάνει το αυτονόητο, θα κερδίσει έναν αδύναμο αντίπαλο και θα πάρει τους 3 βαθμούς για να σκαρφαλώσει την κορυφή της βαθμολογίας και να κάνει το νέο ξεκίνημα, το restart που λέγαμε μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, μετά τις 15 μέρες. Αυτό το οποίο είδαμε είναι το ίδιο αποκαρδιωτικό πρόσωπο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση
να υποτιμήσω την προσπάθεια του Απόλλωνα. Okay. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν και με τις καθυστερήσεις τους και με τον τρόπο που έπαιξαν. Και αυτό είναι, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι έπεσαν για αρκετό χρόνο, νομίζω από το 33 κάτι τέτοιο, με 10 παίχτες. Δεν υπάρχει δικαιολογία χθες για την ομάδα μας. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε καμία δικαιολογία, δεν θα ψάξουμε γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Παίκτες οι οποίοι είναι ακριβοπληρωμένοι, παίκτες που δεν τους λείπει απολύτως τίποτα, παίκτες που έχουν τακτοποιημένα τα πάντα, τα πάντα, τα πριμ τους, οι παχυλοί μισθοί, τα συμβόλαια, τα εισιτήρια για τις πατρίδες τους, τα σχολεία, τα ενίκια, ό,τι υπάρχει, τι μπορεί να απασχολεί. Είναι όλα τακτοποιημένα. Και παίζουν έτσι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κακός σχεδιασμός του καλοκαιριού βγαίνει. Δεν ξέρω τι στην ευχή έκανε ο Στανόγεβιτς στην προετοιμασία για να παρουσιάζει η ομάδα αυτό το πρόσωπο. Όπως φυσικά κάπου ξεκινάει και η ευθύνη του Λουτσέσκου. Χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο αυτός για αυτό που βλέπουμε τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει απορία αν μπορεί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος να σηκώσει το βάρος. Αν μπορεί να ανταπεξέλθει στον τεράστιο σύλλογο που λέγεται Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, αν μπορεί, η ευχή μας είναι φυσικά να μπορεί και να μας διαψεύσει όλους εμάς που έχουμε το φόβο ότι δεν μπορεί. Μακάρι να μας διαψεύσει, το λέμε συνέχεια. Δεν θέλουμε να αποτύχει ο Λουτσέσκου. Θέλουμε να πετύχει και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Πρέπει όμως και ο ίδιος, επειδή γνώριζε την κατάσταση όταν ανέλαβε, να βάλει πράγματα μέσα στην ομάδα και να αρχίσουν να φαίνονται αυτά. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Το ήξερε ότι θα παραλάβει την ομάδα που κάποιος άλλος σχεδίασε. Πρέπει όμως γρήγορα να φανούν αποτελέσματα. Έτσι είναι αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Απλά χθες φάνηκε ότι δεν έγινε τίποτα αυτές τις 15 μέρες που είχαμε τη διακοπή. Ένας αυτοματισμός, ένα σύστημα, κάτι. Αυτά για το σκέλος που αφορά στο Λουτσέσκου. Τεράστιες οι ευθύνες για τους παίκτες. Είδαμε παίκτες χθες να πουλάνε την μπάλα στο μισό μέτρο, δηλαδή με μία χαλαρότητα, με μία νοθρότητα. Τραγικός Λέοβατς. Για άλλη μια φορά, πολύ κακός Βαρέλα. Χθες η χειρότερη εμφάνιση του Κάνιας που θυμάμαι εγώ. Να του φεύγει μπάλα να κάνει λάθος στα 2 και στα 3 μέτρα. Ανέτοιμος. Όχι ότι άλλοι παίκτες ξεχώρισαν, απλά αυτοί οι τρεις. Χθες ο Πρίγιοβιτς, χειρότερη εμφάνιση από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα. Άργησε ο Μπίσης Βαρ να μπει στο παιχνίδι. Λάθη επιλαθών. Μια χαλαρότητα, μια νοθρότητα. Δεν κερδίζεις κανέναν αντίπαλο μόνο επειδή φοράς τη φανέλα ή επειδή το ρόστερ σου αξίζει ένας παίκτης όσο αξίζουν και οι 11 που ξεκίνησαν. Ο Αλμπάνης και ο Κοντοές και ο Σούξου Μούξου. Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που φορούν τη φανέλα. Ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα πολύ σοβαρά στην καθημερινότητά του και ψάχνει να βρει μία διέξοδο. Δώστε την εσείς αυτή τη διέξοδο. Μη μας καίτε το κεφάλι κάθε φορά που μπαίνετε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το απλό, το στοιχειώδες ζητάμε. Κερδίστε τον Απόλλωνα και μάλιστα τον Απόλλωνα, τον νεοφώτιστο Απόλλωνα, που έπαιζε και με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Τόσο δύσκολο είναι. Φυσικά πήγα να χαιρετήσω στο τέλος τον κόσμο και ο κόσμος τους έδιωξε. Φύγετε από εδώ. Και έτσι φτάσαμε. Αυτό που λέμε κάθε φορά, εύκολο πρόγραμμα, λέει. Ξέρετε τι πρόγραμμα έχουμε στην αρχή. Αφήστε να δούμε, λέγα πάντα. Εύκολο είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εύκολο. Τι, Λιβαδιά, 3 πόντι. Κέρκυρα, 3 πόντι. Απόλλωνα, 3 πόντι. Να, 3-3-9. Πώς παθαίνω μια αναφυλαξία. Πώς βγάζω φλίκτενες με τις προπαίδειες. Χρόνια, όχι τώρα. Το 3-3-9, 3-9-27, 3-10-30 δεν υπάρχει. Και έτσι βρισκόμαστε. Τέλος τρίτης αγωνιστικής, να έχουμε πουλήσει τζάμπα και βερεσέ 4 βαθμούς. 2 στη Λιβαδιά και 2 χθες. 4 βαθμοί που αν τους είχαμε επιπλέον, στους 5 που έχουμε τώρα θα ήμασταν στους 9 και θα μας κυνηγούσαν οι άλλοι. Που είναι στους 7 οι πρωτοπόροι. Η ΑΕΚ και τα λοιπά, Ολυμπιακός. Τζάμπα και βερεσέ λοιπόν, πεταμένοι βαθμοί. Και βέβαια,
η απορία του κόσμου, γιατί ρε παιδιά, τι πρέπει να γίνει, γιατί μας καίτε το μυαλό. Μια χαλαρότητα, μια, δηλαδή, παίκτες μέσα τώρα που θα έπρεπε να σκυλιάσουν, αυτά τα μάτς θα έπρεπε, και δεν με ενδιαφέρει αν έχουν μπει καινούργοι ή αν είναι παλιοί, αυτά τα μάτς μπαίνεις μέσα, πάω και είσαι, τα καθαρίζουμε μέσα στο πρώτο τέταρτο, είναι 0-1, 0-2 στο 20 και μετά να βάλουμε και τους καινούργους να ενσωματωθούν κτλ. Που παρεμπιπτόντως έδειξαν πάρα πολύ καλά στοιχεία οι άνθρωποι, αλλά σε μια μέτρια μέρα τους παίρνει μπάλα όλους. Και ο Μαουρίσιο προσπάθησε, όσο φορές πήρε την μπάλα έδειξε στοιχεία, και ο Ελκαντούρη που αγωνίστηκε περισσότερο με την απλότητά του, με την τεχνική του κατάρτιση, okay. Αλλά η ομάδα απούσα πάλι. Απούσα. Καταλαβαίνετε τι διακυβεύεται. Καταλαβαίνω ότι ξοδεύτηκαν εκατομμύρια και εσείς τώρα πρέπει να κάνετε το στοιχειώδες. Αυτές τις ομάδες θα έπρεπε να τις κερδίζουμε. Υπάρχει, δεν υπάρχει προπονητής στον πάγκο. Αν είναι ο προηγούμενος, αν είναι αυτός, αν είναι άλλος. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, τα καθαρίζεις. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Και τελειώνει η ιστορία. Όμορφα και ωραία. Δεν θέλω να σταθώ σε καμία περίπτωση στην ατυχία. Okay, δυο φορές η μπάλα χτύπησε το δοκάρι. Θα είναι λάθος να τα ρίξω στην ατυχία. Συγχωρέστε με, θα πω αυτό που σκέφτομαι, όπως κάνω 19 χρόνια πίσω από το μικρόφωνο. Πολύ εύκολο να πούμε, αχ, ήμασταν άτυχοι. Όχι. Όχι. Εντάξει, άλλο μάτς θα ήταν, okay, αν στο περίτεχνο σουτ του Μπίσεσβαρ στο πρώτο ημίχρονο, που πάει να κρεμάσει με πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ στο γάμα τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, αλλά τι βρίσκει με τα κορδάχτυλα, παίζει και τερματοφύλακα. Τι να κάνουμε. Και πάει στο δοκάρι. Όπως επίσης στα τελειώματα του παιχνιδιού, το σου του Μακ πάει στο δοκάρι. Θέλω να ξέρετε και να. Και το λέω για τους καινούριους ακροατές, οι παλιοί το ξέρουν, ότι τα ίδια ακριβώς πράγματα θα έλεγα αν σήμερα είχαμε κερδίσει. Με ένα σουτ που μπορεί να πήγαινε λίγα χιλιοστά πιο αριστερά. Το έχω κάνει μετά από νίκες. Δεν αλλάζει κάτι. Πρέπει να προβληματίσει η νοθρότητα, το ότι υπάρχει ένα ασύνδετο πρόσωπο, μηδέν αυτοματισμοί, μηδέν πάθος. Δεν είδα 2-3 κλωτσιές, δεν είδα φλόγα στα μάτια των παιχτών. Πολύ soft όλη η κατάσταση. Δεν γίνεται έτσι όμως, παιδιά. Και διαφωνώ με αυτό ότι στα ντέρμπι θα κρυθούν τα πάντα. Όχι, δεν θα κρυθούν καθόλου στα ντέρμπι. Αν να φτάσουμε στο μάτς με το Γαύρο ή με το Βάζελο και να έχουμε σκορπίσει βαθμούς με τις Λιβαδιές και με τους Απόλλωνες, είναι τελείως λάθος το σκεπτικό. Και δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο σκεπτικό, ότι okay, εντάξει μωρέ, αυτούς τους έχουμε. Εμένα ένα τέτοιο πράγμα μου βγάζει η ομάδα, ότι okay, εύκολα. Εύκολα. Αμέλησα να πω ότι έχω κορυφαίο Χρήστο Κιώση πίσω την κονσόλα, αδερφέ μου. Συγχώρα, γιατί είναι πράγματα που από χθες το βράδυ θέλω να τα πω. Λοιπόν, στενοχώρια φυσικά, έρχεται σε ένα κακό σημείο χρονικά, γιατί υπήρχε πάλι ενθουσιασμός στον κόσμο. Γιατί γίναμε τα γραφάρες. Και ο ερχομός του Βιερίνια, και ο ερχομός του Σαμπράνο, και ο ερχομός του Μαουρίσου, του Ελκαντουρί, μετά τη σφαλιάρα, μετά το χειρό χαστούκι και την άθλη εμφάνιση με την Όστερσουντ, άρχισε ο κόσμος να ξαναφτιάχνει ψυχολογία και λέει πάμε, καινούριο ξεκίνημα, restart, όλοι λοιπόν το θέλουν. Ο πρόεδρος που ταχώνει, ο κόσμος που βρίσκεται στην ομάδα και φαίνεται αυτό το πράγμα, στις γραμμές, στα μηνύματα, στα διαρκείας που ξαναπήραν μπρος, στην όλη του ψυχολογία φαίνεται αυτό το πράγμα. Διψά η ομάδα να πάει καλά. Κανένας δεν λέει ότι πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν γίνεται όμως να παρουσιάζουμε τέτοιο πρόσωπο. Εκεί λοιπόν που λες ότι στέκομαι πάλι στα πόδια μου και φτιάχνω ψυχολογία, χρακ πάλι! Κλωτσιά και καρδάρα στον αέρα. Μου γράψε χθες ένας στο inbox. Γιατί λες, λέει, για την καρδάρα συνέχεια, λέει. Εγώ απεσιόδοξο δεν υπήρξα ποτέ. Δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο. Σε σημείο παρεξήγηση πολλές φορές μου λέει, καλά δεν βλέπεις. Βλέπω, αλλά προτιμώ να κοιτάω μπροστά και να μην στέκομαι στην γκρίνια και στη μιζέρια. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει. Τι θα είναι αυτό, δεν είναι δουλειά μας. Άλλος είναι ο προπονητής, άλλος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Έχουν γίνει λάθη, φαίνεται ξεκάθαρα. Να μην υπάρχει αριστερό μπακ και να βλέπουμε αυτόν τον Λέοβατς. Τραγικό πρόσωπο, δηλαδή πραγματικά. Λες ότι δεν πρέπει να ξαναπαίξεις. Ο Βαρέλα που τον περιμέναμε πέρσι με τα Βαΐων και Κλάδων και λέγαμε ο νέος Κοντρέρας και μας έκανε γυμνάσια, να πούμε, πώς το λέγανε, ο Μπεκάλι, εκεί πώς το λέγανε αυτόν τη Στεάουα. Και τώρα θα έρθει, και τώρα θα έρθει, και τώρα θα έρθει. Χθες κάτι μεταβιβάζει στο μισό μέτρο, πουλήματα της μπάλας, λάθη, νοθρότητα, μια σαν ψηλοαδιαφορία. Καταλαβαίνουν πόσο πολύ επηρεάζουν
την ψυχολογία χιλιάδων ανθρώπων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, εδώ και στο εξωτερικό. Και βέβαια ξενέρωμα, αυτή είναι η λέξη, ξενέρωμα. Και δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσουν οι δύο που έλειπαν χθες. Θεωρώ, μάλλον προσδοκώ και περισσότερο περιμένω με λαχτάρα, είναι επιθυμία έντονη παρά σιγουριά, ότι αν μπει στην άμυνα ο Σαμπράνο και μπροστά ο Βιερίνια, θα αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας. Το θέμα είναι όμως, μέχρι τότε, να μην έχει χαθεί η κορυφή, να μην είμαστε μακριά, και αν αυτή τη στιγμή έχουμε επαφή μόλις 2 πόντων με τους πρώτους, είναι επειδή και οι άλλοι έχασαν βαθμούς. Η ΑΕΚ, καλά για τον Παναθηναϊκό δεν συζητάμε, είναι στον πάτο με 0 βαθμούς. Πραγματικά, δεν γίνεται να είμαστε 46 ας πούμε και να πονάει το κεφάλι μας, να είμαστε στα πρόθυρα κεφαλικού χθες το βράδυ. Και εγώ και πολλοί άλλοι κόσμος, δεν έχει σημασία η ηλικία, αλλά να είμαστε με σφιγμένα στομάχια πάλι και να μην έχουμε όρεξη για τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τι σας έχει ζητηθεί απέναντι, ωραία τα παραδείγματα του Λουτσέσκου για την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, αδερφέ, εδώ. Κοίταξε τώρα πόσα σημαίνει, ούτε λέμε ότι φταίς μόνο εσύ γι' αυτό. Κοίταξε πώς θα βάλεις αυτούς που είναι πιο έτοιμοι, πώς η ομάδα θα φτάσει στο αποτέλεσμα. Δεν μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση να δούμε υπερμπάλα. Σε καμία περίπτωση. Μάζευε όμως τα πονταλάκια, γιατί οι πόντοι και οι νίκες προσδίδουν ψυχολογία για να μπορέσει πάνω της να χτίσεις και να αρχίσει η ομάδα να ρολάρει κιόλας. Και είναι πολύ δύσκολος ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει πόσο δύσκολο να το κυβερνήσεις είναι αυτό το τεράστιο καράβι. Γιατί μέχρι τώρα έχεις κυβερνήσει μικρότερα, μικρότερης εμβέλειας, όπως ήταν η Ξάνθη ή ομάδα στη Ρουμανία. Και σε καμία περίπτωση δεν ρίχνω την ευθύνη μόνο στο Λουτσέσκου. Θα είναι λάθος μεγάλο. Αλλά δεν μπορεί και αυτός να είναι άμυρος ευθυνών. Έχει πέρασε τώρα 15 μέρες. Δεν είδαμε κάτι. Κάτι άλλο. Κάτι καινούριο. Σύντομα δεν του βγαίνουν οι αλλαγές. Χθες προτιμήθηκε ο Μπίσεσβαρ αριστερά, ο οποίος άργησε να πάρει μπρος γιατί εκεί δυσκολεύεται. Η θέση του είναι στον άξονα. Ο Μακ, επειδή ήταν από τραυματισμό, δεν ξεκίνησε. Μπήκε όμως και έδωσε ζωντάνια. Και ο Μακ, ο Κάτσε όταν μπήκε, έτρεξε πάρα πολύ. Πολύ κακή εμφάνιση. Δεν θυμάμαι άλλη φορά τον Γκάνιας σε τέτοια κακή κατάσταση. Δεν θυμάμαι άλλη φορά τον Βαρέλα τόσο εύκολα, αβίαστα λάδι αυτό. Είναι έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Είναι έλλειψη προσοχής. Είναι χαλαρότητα. Είναι. Δεν θέλω να φτάσω να πω τη λέξη αδιαφορία. Διότι τότε δεν πρέπει να ξαναπαίξουν αυτοί. Να τους καλέσει σήμερα και να πει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ευχαριστώ πολύ. Τι, παιδιά, τίποτα. Με προδίδετε. Εγώ ματώνω βάζοντας εκατομμύρια. Ο Σαμπράνο θα κοστίσει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βάζω λοιπόν συνέχεια. Βάζω. Φέρε και τον Βιερίνια. Φέρε και τον Σαμπράνο. Φέρε και τον Ελκαντουρί. Κάνε και άλλη μια. Πάρε και για τα χαφ. Πάρε το Μαωρίσιο. Πάρε και τον τερματοφύλακα. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό. Εκατομμύρια. Και εσείς τι σας ζήτησα δηλαδή. Μπορεί να λέει ο άνθρωπος. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας. Σας ζήτησα. Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησα. Τι σας ζήτησα. Νικήστε τη Λιβαδιά και τον Απόλλωνα. Δεν είπαμε να πάτε να τα βάλετε με την Μπαρτσελόνα. Απλά πράγματα. Σας τα λέω φωναχτά, σκέφτομαι. Ό,τι μου βγαίνει. Δεν έχω σημειωμένο τίποτα. Όπως ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να μην γίνει μια ευκαιρία. Είναι ο άλλος με 10. Τι χαλαρώσατε επειδή είναι οι άλλοι με 10. Πέφτανε όμως πάνω στην μπάλα. Πέφτανε κάτω, κάνα τον ψόφιο κοριό. Εντάξει, τι περιμένετε. Αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά, κανένα παράπονο από τη διαιτησία. Απολύτως. Ο διαιτητής ορθώς απέβαλε τον παίχτη που έκανε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 2 κλαδέματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία εκεί. Όπως επίσης, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θέλουμε καμία βοήθεια από τη διαιτησία. Δεν γουστάρουμε. Ξεκάθαρο. Μόνοι σας θα καθαρίζετε τα παιχνίδια. Αυτά που κοροϊδεύαμε τόσα χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Και το πάνε καλά το έργο οι διαιτητές.
Βλέπετε και ο διαιτητής εχθές. Εντάξει τώρα, μικρά φάουλ, ανάποδα αυτά κτλ. Συμβαίνουν. Αλλά φαίνεται ότι προσπαθούν να παίξουν, να δείξουν αυτό το οποίο βλέπουν, αυτό να σφυρίξουν. Χάθηκε λοιπόν άλλη μια ευκαιρία. Το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδρό σοφού, λέει. Το δίσεξα Μαρτίν ουκ ομάδα σοφή, θα πούμε εμείς. Έγινε μια φορά στη Λιβαδιά, έγινε δεύτερη. Γιατί να μην είμαστε τώρα καβάλα με 9 βαθμούς. Με τέτοιο πρόγραμμα. Και είχα πει τότε στην κλήρωση, αυτό το πρόγραμμα είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν κερδίσει, θα πει, έλα μωρέ, τη Λιβαδιά τώρα και το Πολωνάκι κέρδισες. Αν όμως έρθουν σε στραβοπατήματα, κάθονται στραβά και κάθονται άσχημα στο λαιμό και στο μυαλό αυτές οι απώλειες. Διότι αλλιώς είναι να χάνεις βαθμούς από το Γαύρο, ας πούμε, λέω παράδειγμα, ή από την ΑΕΚ, αλλιώς είναι να τους χάνεις. Όχι ότι τους φοβάμαι, αλλά αλλιώς είναι να χάνεις. Από αυτούς οι οποίοι παραδοσιακά είναι αντιπαλοί σου, ξαναλέω τον Παναθηναϊκό, δεν τον βάζω μέσα γιατί είναι στον πάτο με 0 βαθμούς. Αλλά και εκεί θα γίνουν πράγματα. Να το ξέρετε, δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Και το σμπρόξιμο θα το έχει πάντα. Άρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, το πρόσωπο είναι αγνώριστο. Ούτε μια ευκαιρία. Ένα σου του Μακ. Αλλάξτε λίγο την μπάλα. Παίξτε, ρίξτε καμιά κλωτσιά. Δείξτε κάτι, ρε παιδί μου. Δείξτε ότι παθιάζεστε. Ότι καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει εκεί από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα και βγάζουν τη φωνή τους και σμπρώχνουν όσο μπορούν στην κερκίδα. Να πεις ότι ήταν εχθρική έδρα. Τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι ποιοι οι απολωνιστές. Ο πιο μικρός πρόλαβε να πούμε την νεκρά θάλασσα άρρωστη. Άρα μπείτε και κάντε το στοιχειώδες. Τι έγινε τώρα? Απολέσατε την ευκαιρία για ένα στραβοπάτημα στους προσεχείς αγώνες ή στους σοβαρούς αγώνες. Αυτούς τους βαθμούς που χάσατε, αυτούς τους τέσσερις, πρέπει να τους πάρετε πίσω από αλλού και θα τους πάρετε στα μεγάλα ντέρμπι, εκεί όπου υπήρχε, ας πούμε, και μια υπόνοια ότι μπορεί να φέρεις και μια ισοπαλία μες στο Καραϊσκάκης. Λέω. Απλά έτσι τα είδα, έτσι τα σκέφτομαι, έτσι σας τα λέω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αυτό δεν αλλάζει έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να ξαναπώ ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο. Μία σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Σας κάνουμε δώρο τα κρέατα ενός μήνα. Οτιδήποτε θέλετε. Μπριζολάκια, σουβλάκια, μπιφτεκάκια, σουτζουκάκια, ψαρονέφρια, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Από το Κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Εκλεκτά τα πάντα όλα ο Μιχάλης. Διαλεχτά, ένα και ένα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να ανοίξουμε και γραμμές στο 287-888. Πάμε, μπουκάραμε, δεύτερη ώρα. Ανοιχτές γραμμές, 2310-287-888. Εγώ τα είπα, εν ολίγης, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, με ευθύνες, όπως είπαμε, και στους παίχτες και στον προπονητή και στο τεχνικό διευθυντή, φυσικά, και τον κύριο Μίχελ. Έτσι. Νομίζω ότι το τι ποσοστό ευθύνης έχει ο καθένας, αυτό είναι υποκειμενικό, το κρίνει ο καθένας. Θα ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς τώρα. Να ξαναπώ μια τελευταία φορά, πριν ανοίξουμε τις γραμμές, ότι κληρώνουμε σήμερα μία σακούλα κρέατα, είναι τα κρέατα ενός μήνα. Μην φανταστείτε καμιά σακουλίτσα. Γεμίζει το τραπέζι σας για ένα μήνα. Σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Γιώργο. Τι είπαμε χθες? Να μην χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Οι φανέλες και τα νούμερα δεν κάνουν. Μόνο με τις φανέλες δεν γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως τα είπαμε, καλουστήκαμε και κρύωσε πάλι η καρδιά μας. Κρύωσε πάλι η καρδιά μας. Όπως το λες. Λοιπόν, όταν φοράτε, αγαπητέ κύριε Πέλτια, το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδος, παίζετε. Δεν κάνετε ένα καρό φάουλ. Ξεπεράσετε τα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο από ό,τι έχουν κάνει οι αμυντικοί μας. Και ο Πέλκας θες, και σε εκείνη τη θέση δεν ξέρω αν μπορεί ο Πέλκας πίσω σαν αμυντικό χαφ. Δεύτερο, δεν ξέρω. Ναι, πόσα φάουλ έκανε ο Κώστα μου χθες? Ναι, πολλά, πολλά. Και αυτός χθες. Είσαι αρχηγός, ναι. Ο αρχηγός τον πάρει τους συμπαίχτες του, τους ανεβάζει. Εντάξει. Γι' αυτό ήρθε ο άλλος, γι' αυτό το περιβραχιόνιο θα πάει εκεί. Μακάρι, όπως θα λες να γίνει, μακάρι. Διότι η ομάδα αυτή τη στιγμή
της λείπει ο ηγέτης. Αυτό κατάλαβα. Αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει ο Αντελίνο, όχι μόνο αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Κάποιον να τους συνεφέρει, έτσι, κάποιον να τους ταρακουνήσει. Ναι, παίζουν οι άλλοι μία ώρα ακριβώς, με 10 ποδοσφαιριστές. Με 10. Μία ώρα ακριβώς είναι, Κώστα μου. 60 λεπτά, 64 λεπτά για την ακρίβεια. Έτσι, έτσι είναι. Και, έτσι, και βγάζουν την ψυχή τους. Οκ, okay, πέφτουν κάτω, αυτά τρέχουν, παλεύουν, ό,τι μπορούν κάνουν. Τώρα μην πούμε για τώρα. Άκουσε να δεις, άμα δεν πάρεις αμερόληπτα, μπράβο τον Απόλλωνα. Τι αμερόληπτα. Και μεροληπτικά να το πάρεις, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Διότι όλες οι ομάδες, αυτές τις κατηγορίες, έτσι θα μας αντιμετωπίζουν. Έτσι. Και πρόσεξε, κάτι κοντοές, κάτι ντάσιος, δηλαδή αλμπάνης. Εντάξει, τα παιδιά αξιοπρεπέστατα. Σου λέει θα παλέψουμε, να μας δουν όλοι τώρα. Ναι, Κώστα μου. Γιατί επειδή πρέπει με τον ΠΑΟΚ πρέπει να καθίσεις να χάσεις. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απλά ξέρουμε ότι θα δούμε απέναντί μας άμυνες κλειστές. Εμείς το ξέρουμε. Αυτοί δεν το ξέρουνε. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν το ξέρουνε ότι θα αντιμετωπίσουν τέτοιες άμυνες, τέτοια παιχνίδια. Επιτρέπετε στο δεύτερο ημίχρονο μην δημιουργήσουμε ούτε μία ευκαιρία. Τι να πω. Τέλος πάντων. Πιστεύω αύριο την Τετάρτη στο τραπέζι μου όπως κάνει ο κύριος Σαββίδης, θα το τραβήξει ένα Σουλτάν Μερμέτ. Όχι, πρόστιμο λέει πολλοίς κόσμος, πρόστιμο. Ναι, πρόστιμο, ναι. Πρόστιμο. Μόνο παίρνετε από αυτόν τον άνθρωπο, δεν δίνετε. Μόνο παίρνετε. Και παίρνετε πλουσιοπάροχα όλα. Κώστα μου, έχω, φίλε μου, έχω να ακούσω πρόστιμο από την εποχή του συγχωρημένου του Παντελάκη. Πρόστιμο. Απλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Πρόστιμο. Σε φιλό. Καλώς, γεια σου Γιώργο μου. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι ασπρόμαυρο ήταν αυτό που είδαμε χτες στη Ριζούπολη? Πες ρε Τσουκνίδα. Λοιπόν, ήταν μία ασπρόμαυρη σαλάτα, Κωστή. Μία ασπρόμαυρη σαλάτα από καλά υλικά, χωρίς όμως κάποιος να μπορεί να στημεύσει, χωρίς κάποιος να μπορεί να την φτιάξει έτσι πως πρέπει. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, είναι κάποιες περιπτώσεις που όλοι μας οι άνθρωποι κάνουμε κάποιες επιλογές, είτε στη δουλειά μας, είτε στην προσωπική μας ζωή. Δηλαδή, λέμε, αυτό θα το κάνω, εκείνο δεν θα το κάνω. Όμως είναι μια περίπτωση που πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Που μπορεί να κρίνει και τη ζωή σου ή μπορεί να κρίνει και τη δουλειά σου, εντάξει. Φυσικά. Λοιπόν, πολλές φορές είμαστε στο δίλημα ότι να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο. Δηλαδή, να πάρω αυτό ή να πάρω το άλλο. Πολύ σωστά. Και φτάνει στο σημείο και να λες, αυτό να το κάνω θα είναι για μια ζωή. Λοιπόν, ο Σαββίδης λοιπόν τι έκανε λάθος. Από την αρχή της χρονιάς πήρε παίχτες, ειδικά τώρα έτσι. Όμως δεν πήρε αυτόν που θα τους βάλει να παθιαστούν, να παίξουν, να τους προετοιμάσει. Δηλαδή εγώ βλέπω ότι... Εννοείς τον προπονητή ή τεχνικό γενικό αρχηγό. Γιατί έτσι όπως το είπες ότι θα τους βάλει να παθιαστούν, πήγε το μυαλό μου σε ένα γενικό αρχηγό, ας πούμε. Αλλά εσύ εννοείς και τον προπονητή, σωστά. Κωστή, ναι, ναι. Εγώ έχω μάθει τον ΠΑΟΚ να είναι παθιασμένος και να παίζει... Φυσικά. Φυσικά. Αυτό ενοχλεί. Δεν είναι το ατυχές αποτέλεσμα ή το κακό. Το είπα προχτές που πήρα τηλέφωνο. Αυτές τις ομάδες πρέπει να τις ρίχνεις σε ένα τρίγκολο και να τις σηκώνεις να φεύγεις. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Χωρίς μεταγραφές που έκανες, αυτήν χωρίς. Την ομάδα πρέπει να τη ρίχνεις. Με τους αναπληρωματικούς. Με τους αναπληρωματικούς. Αυτό και με την ομάδα που είσαι, εντάξει, θα μπορούσε να τη ρίξεις δύο γκολ. Εγώ όμως δεν όλη τους η ομάδα κοστίζει όσο ένας-δύο παίκτες μας. Τέλος. Δεν έχει σημασία, Κωστή. Εγώ όχι, θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το... κερδίσεις. Ναι. Λοιπόν, και δηλαδή δεν υπάρχει ταυτότητα. Μπαίνω και παίζω επιθετικά, παίζω αμυντικά. Δεν υπήρχε τίποτα σε αυτό το εχθές. Δηλαδή, ναι. Δύο μήνες ο ένας ο προπονητής έφταιγε. Αυτός που πήραμε, τι κάνουν, να το πούμε, σε αυτές τις δύο εβδομάδες. Είδες κάτι διαφορετικό? Όχι, αυτό είπα. Δεν είναι ολοκληρωτικά δική του η ευθύνη, το επισημαίνουμε κάθε φορά, αλλά έχει και αυτός πλέον το μερίδιο ευθύνης. Άλλαξε κάτι. Ήξερες όταν ήρθες. Αυτό είναι το ρόστερ, αυτό παρέλαβες. Άλλαξε κάτι. Δραστικά. Δραστικά να φανεί. Δεν έχει φανεί κάτι. Δεν αλλάζει, αγόρι μου. Είδες τι είπε. Δεν είπα για πρωτάθλημα. Είπα ότι είναι όνειρο. Καλά, τώρα αν θέλουμε να παίξουμε με τις λέξεις, ούτε τα λόγια δεν θέλουν να δίνουν καμιά σημασία, Τσουκνίδα. Εδώ, έργα. Τέλος πάντων. Τα λόγια τα ακούν όμως και οι παίχτες.
Τα λόγια πρέπει να τα ακούνε οι παίχτες και να είναι τα λόγια του Προέδρου. Τα λόγια. Να σου πω κάτι. Αν ξεφύγουμε, γιατί δεν βλέπω να ξεφεύγει τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων, αν ξεφύγουμε 5-6 βαθμούς, τι θα λέμε μετά πάλι, ποιος θα μας φταίει πάλι. Δεν γίνεται όμως. Θα μπορούσαμε να είμαστε στους 9, άνετα. Αλλά με το αν, μόνο Κίπλινγκ έκανε καριέρα. Κώστα, ξέρεις πολύ καλά ότι τους βαθμούς δεν τους χάνουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τους χάνουμε από αυτές τις ομάδες. Εκεί είναι το αιώνιο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είτε είναι να βγούμε Ευρώπη, είτε είναι να πάμε για πρωτάθλημα, είτε είναι να πάμε, ξέρω εγώ, για κύπελο, χάνουμε βαθμούς μόνο από αυτές τις μικρές ομάδες. Εκεί τα μεγάλα ντέρμπι μπορεί να τα χάσεις όλα. Αλλά αν δεν κερδίσεις τα άλλα που είναι πολλά, δεν πρόκειται να πας καλά. Έγινε Τσουκνίδα, σε φιλό, σε φιλό. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Θέλεις προπονητή που να μπορεί να τους επιβάλλει πειθαρχία. Εγώ δεν βλέπω ούτε ο Λουτσέσκου να το κάνει αυτό. Έγινε. Τώρα. Σε χαιρετώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Το σημαντικότερο είναι και μια άλλη λέξη. Να εμπνεύσει τους παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό. Να πιστεύουν στον προπονητή. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλό το παιδί. Τι κάνουμε. Γεια σου, Κωστάκη μου. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, ε. Λοιπόν, δεν σας βλέπω καλά. Στεναχωρεμένες πολύ σας βλέπω, να πω. Εντάξει, χθες ήταν. Τι, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ξενέρωμα. Φιλαράκι, θέλω να πούμε τώρα τις αλήθειες ή να πούμε εντάξει, ότι δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ, καλά δεν κοιμηθήκαμε. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Ότι θέλαμε να κερδίσουμε και ότι έπρεπε. Όλα αυτά. Δεν το συζητάμε. Να πούμε όμως την πραγματικότητα. Να την πούμε. Τον τελευταίο καιρό λέμε ότι με αυτόν τον μήνα τώρα μέχρι να μπορεί να δέσει ομάδα και να βρει φυσική κατάσταση δεν θα παίζει μπάλα. Ναι. Το λέγαμε. Αυτό και όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν θα έχει πάθος η ομάδα και δεν θα μπει μέσα να σκυλιάσει. Εννοείται, δεν μιλάμε για ωραίο ποδόσφαιρο. Κωστά, μην τρελαίνομαστε τώρα. Ακούω τον κάθε ό,τι θέλει. Καταρχήν δεν μπορεί να αλλάξει προπονητή τώρα. Βουλώστε το. Όχι, περίμενε. Τώρα δεν ξαναλάζει προπονητή. Άστε, δεν μιλάμε για τον προπονητή. Δεν μιλάμε. Συμφωνώ μαζί σου που λες. Εγώ θέλω προπονητή άλλον, δεν τον γούσαρα από πριν έρθει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτός. Φάτε τον και τελείωσε. Πρόσεξε. Είναι προπονητής τουλάχιστον. Δεν διαφωνώ. Ούτε σε ακαδημίες, ούτε πουθενά. Άρα το θέμα προπονητή πρέπει να σταματήσει να το συζητάμε. Δεύτερον, έχεις φυσική κατάσταση. Δεν έχεις. Όχι. Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε αυτοματισμούς, ούτε πάθος, ούτε τίποτα. Αν δεν έχεις δύναμη να αντέξεις, να κλάσεις δεν μπορείς. Κατάλαβες. Αυτή και δεν το λέω σε σένα, μην το πάρεις προσοχή. Το λέω γενικά. Αλλά μην περιμένεις αυτοματισμούς και τόση πίεση. Κάποιοι που είχαν φυσική κατάσταση λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερη, φάνηκε. Ποιος ήταν αυτός, ο Ελκαντουρί, ο μόνος που ήρθε από αλλού. Κατάλαβες. Άννα, μπράβο. Τον Μπέλγα. Όταν είναι που ξέρουμε εδώ και πόσο καιρό ότι είναι μόνο δεκάρι, δεν μπορεί να παίξει αλλού, μην περιμένεις από τον Μπέλκα να σου παίξει εκεί πίσω. Δεν είναι, όχι, δεν είναι η θέση του εκεί, γι' αυτό θα κάνει, γι' αυτό θα κάνει φάουλ, γιατί δεν μπορεί. Απλά τον δοκίμασε, μήπως μπορείς να του βγει και σε αυτή τη θέση. Ο Κάτσε, παράδειγμα, λέω, ο Κάτσε είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο με την Κέρκυρα. Ας τον έβαζε. Βάλ τον να τρέξει, ρε παιδί μου, θα κάνει και λάθη. Είπαμε, δεν φταίει μόνο αυτό. Πέρσι λέγαμε ότι είναι καλύτερο ο Κάνιας από τον Κάτσε. Δεν θα έπαιζε τον Κάνια εσύ στην αρχή. Δεν σου βγήκε. Την επόμενη φορά ας βάλει τον Κάτσε. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι τώρα ένας παίκτης, Κώστα. Έκανες 6 κλασικές φάσεις για νίκη. Έκανες 6 κλασικές φάσεις για γκολ. Είχες, έτσι θα σας πω μία-μία. 6 κλασικές είχες. 6 δεν ήταν. Παραλίγο μπορούσαν να γίνουν γκολ. Χωρίς να παίξεις μπάλα. Άμα ήταν το σκορ 0-2 θα έλεγε κανείς τίποτα. Το σούτ έξω από την περιοχή. Δεν θεωρείται κλασική ευκαιρία. Ποιο, γιατί του αυτά που έκανε ο Μπίσεσβαρ και τα ξελούσε ο τερματοφύλακας και παραλίγο δεν μπορούσε να τα βάλει ο άλλος. Δεν θεωρείται κλασική ευκαιρία ένα σουτ. Τα δύο δοκάρια, πώς δεν θεωρείται, ρε, τα δύο δοκάρια του που είχαμε. Τα είπαμε, του Μπίσεσβαρ και του Μακ. Ναι, ναι. Άμπρα, την κεφαλιά του Πρίγκοβιτς που την έβγαλε παραλίγο. Την κεφαλιά του Στόπερ, πώς το λένε, που έφυγε ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Ξέρεις πολύ καλά ότι. Πώς δεν είχες. Αν έμπαινε ένα από αυτά θα μιλούσες τώρα, ρε. Τα ίδια θα λέγαμε. Δεν είμαι τόσο, δεν θα λέγαμε τέτοια. Θα λέγαμε, γιατί λέγαμε ότι δεν μπορεί να παίξει τώρα μπάλα. Θα λέγαμε ότι. Ένα μήνα. Δεν μιλάμε για μπάλα, δεν μιλάμε να παίξουμε μπάλα. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Αυτό σου λέω. Αλλά θέλεις εκεί διαφωνούμε. Εκεί διαφωνούμε. Με τη βαδιά δεν έκανες δύο φάσεις. Και χτες είχες 6 κλασικές. Άντε, σταματήστε λίγο να μιλάτε. Όλοι βλέπετε μπάλα και δεν βλέπετε μπροστά σας. Μην περιμένεις να παίξεις τώρα μπαλάρα. Αν σε ένα μήνα δεν παίζω μπάλα, τότε θα είμαι σου μαζί. Ξαναλέω, λάθος το έχεις δει. Σου ξαναλέω το εξής. Κώστα μου, άκουσέ με. Δεν μιλάμε για ωραία μπάλα. Δεν είπε κανένας για ωραία μπάλα. Πρέπει. Εσύ είδες πάθος χθες. Φίλε, άμα δεν έχεις φυσική κατάσταση, δεν μπορείς να έχεις πάθος. Πεθαίνεις και φυσική κατάσταση να μην έχεις. Όσο αντέξεις. Εμένα αυτό με ενοχλεί πιο πολύ.
Αυτό με ενοχλεί. Που πήρες, φίλε, δεν είναι σαν αυτούς που έχει ΑΕΚ που είναι τσεκούρια και μόνο τρέχουν και παίζουν. Εσύ πήρες παίκτες, παιχταράδες τελικά τους. Μην περιμένεις να παίζουν σαν τέτοιο, σαν κερπάρνια. Ένας τέτοιος πίσω στην άμυνα είναι. Όλοι άλλοι είναι light. Επίσης, μην μπερδεύεις το πάθος με το σκεπάρνι και το σκληρό παιχνίδι. Άλλο πάθος, άλλο κλαδεύω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή θέλω να δω περισσότερο αυταπάρνηση από τους παίκτες. Αυτό δεν είδα χθες. Αυτό με ενοχλεί. Όταν βρίσκεις την κατάσταση θα το δεις και αυτό, φιλαράκι. Αν δεν μπορείς να κλάσεις, φτάνεις μέχρι μπροστά, κάνεις τρία σπριντ και δεν μπορείς να κάνεις μετά σουτ. Όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει. Αν είσαι φύγει κατάσταση, ούτε αλληλοκάλυψη μπορεί να κάνεις, ούτε overlapping κινήσεις μπορεί να κάνεις, ούτε στην πλάτη να βγεις στο αλουνού. Αυτό δεν μπορεί να τρέξει, ρε. Ο άλλος έχει πιο πολύ από σένα. Τι περιμένετε να κάνετε, παπάδες? Εγκλήματα. Δεν περιμένετε να βγει ο μήνας. Εγκλήματα έγιναν. Τους πόντους. Έπρεπε να πάρεις μετά από έστω να κουραστεί. Αυτό, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Ναι, δηλαδή πάρε χωρίς να. Να γίνει πάντα όμως. Άμα δεν είχε κάτι να φάει, θα έλεγα ναι. Έκανες πέντε φάσεις, ρε φίλε. Δεν βγήκε, είσαι και λίγο άτυχος. Αυτό θα ένα είπαμε, εντάξει. Άμα πάει μισό χιλιοστό μέσα. Για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε δύο εντός και ένα εκτός. Και στο εκτός έφερε και αυτή χ. Στο Ολυμπιακό χ έφερε. Εσύ και δύο εκτός και ένα εντός. Πάρε τα δύο εντός τώρα και θα σε μέσα. Οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους. Θα χάσουν και άλλοι βαθμοί φέτος. Δεν είναι όπως την άλλη φορά. Φαίνεται ότι πάνε το παίξουν ήδη. Και δεν έχουν τα σπροξήματα. Άντε, να δούμε. Δεν τα έχουνε. Θα χάσουν κι αλλού οι άλλοι βαθμοί. Έγινε Κάραγιαν! Σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Πρωτάθλημα θα πάρεις, άντε. Πάμε, πάμε. Αυτό θέλουμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Δεν μιλάμε φυσικά για ωραία μπάλα, εννοείται. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Έλα, Παναγιώτη μου, τώρα σε καλά. Είμαι ένας από αυτούς που δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Όπως λέει και ο φίλος μας ο... Μακάρι να πάρει πρωτάθλημα. Μακάρι, έτσι. Ποιος δεν το θέλει. Αλλά με τα ευχολόγια δεν γίνεται, Κουστή. Μετά... Θέλω να πω ότι δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Λουτσέσκου. Το ταβάνι του είναι εξάνθη. Πιο κάτω μπορεί να παίξει, πιο πάνω δεν μπορεί. Ναι. Χωρίς να λέμε, αν μου επιτρέπεις τη μικρή παρατήρηση, παρακαλώ. Χωρίς να λέμε ότι φταίει μόνο αυτός για αυτό που βλέπουμε χθες, έτσι. Για μένα, Κωστή, στα δυο παιχνίδια, στο χθεσινό και στη Σουηδία, φταίει αυτός. Αυτός αποκλειστικά μόνο. Για το κουτσάρισμα μιλάς. Γιατί, ναι. Για ένα παίκτη θα σου πω, το ίδιο πράγμα που κάνει στη Σουηδία και δεν βάζει τον Κάτσε και χάνει το παιχνίδι, το κάνει χθες, ενώ πρέπει να ξεκινήσει ο Κάτσε, δεν το ξεκινάει και χάνει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή γιατί ο Μάτζιος, πώς το λένε τον προπονητή, δίνουμε συγχαρητήρια, λέει, για τη νίκη μας. Έτσι είπε. Στις δηλώσεις του. Ναι. Δεν ξέρω αν τα σαν νίκη είναι για αυτούς. Τι να, ναι. Για μας δεν είναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε λοιπόν, σήμερα σαν να κάναμε ήττα. Έχει τέσσερα παιχνίδια, τρία παιχνίδια, δύο είναι ήττες και μία νίκη. Με την έδρα του. Ναι. Λοιπόν, το ταβάνι του ήταν εξάνθη. Από εκεί και κάτω παίξε. Από εδώ και πάνω από το... Ύστερα, πάμε σε αυτό το που είπε ο κ. Γιώργος. Το πρόστιμο. Λοιπόν, το 1 τέταρτο από αυτά τα λεφτά που θα δώσει στην αύξηση του μεταγγιστικού κεφαλαίου να τα βάλει πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές. Αλλιώς πάει να πει, είμαι καχύποπτος, ότι δεν θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα. Την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου για όλους. Γιατί εγώ έχω προβλήματα. Εγώ που έχω, ξέρεις, τα πράγματα πως είναι. Τώρα ξεκινάνε τα παιδιά, αυτό ένας παιδί. Ο καθένας, δηλαδή, στο σπίτι του, ο καθένας τα ξέρει τι έχει. Κανένα, είναι λυμμένα όλα. Έτσι, α, μπράβο. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου Παναγιώτη. 40 χρόνια, θύρα 4. 40 χρόνια τσιμέντα. Αυτός που ακούσατε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται? Παναγιώτη, εσύ είσαι? Ναι, Παναγιώτης από Τούπα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Τι γίνεται, τι να γίνει, να. Στενοχώρια. Χθες έπρεπε να κερδίσουμε. Έπρεπε να κάνουμε. Άντε, να μην το πω. Ναι, κάναμε μπίπιπ. Ναι. Άντε, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, good morning, Ζάτς. Έλα, Κωνσταντίνε. Το μόνο που πρέπει να μάθει αυτή η ομάδα, το μόνο που της λείπει, είναι η ντροπή, τίποτα άλλο. Πρέπει να μάθουν να ντρέπονται κάποια στιγμή. Είδα και το μήνυμά σου χθες.
Ναι, αυτό, το μόνο που σου λέω που μου έλειψε εμένα, όλοι εμείς χαλόμαστε, ντρεπόμαστε για αυτά που βλέπουμε. Το μόνο που δεν ντρέπονται για τίποτα, έτσι το αισθάνομαι εγώ, είναι αυτοί. Ναι. Όλη η ομάδα. Έτσι το αισθάνομαι τώρα, μπορεί να είναι αλλιώς, γιατί την πίκρα πολλά βγαίνουν. Επηρεάζει την καθημερινότητά μας άμεσα η ομάδα. Είναι επιλογή μας, δεν μας έβαλαν με το ζόρι. Ναι. Θέλουμε να σέβονται το ότι εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος που τους τα έχει όλα τακτοποιημένα. Με τα λάθη που έχει κάνει στο σχεδιασμό, ναι, με τις λάθος επιλογές, όμως τώρα πρέπει να πάρουν έστω αυτά τα παιχνίδια χωρίς να παίξουν μπάλα. Δεν έχουμε απέτηση. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους με τους καινούργιους κτλ. Πάρτε όμως τα παιχνίδια αυτά. Είναι κρίμα. Και να το χαροποιήσουμε και λίγο. Λες να πάρουμε πρωτάθλημα και μετά τι ομάδα θα γίνουμε. Εγώ έχω γίνει πάω και δεν παίρνω πρωτάθλημα. Ναι. Σωστό, σωστό. Πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο μετά. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Φιλιά, φιλιά στη Φραγκφούρτη. Φιλιά στην Ομογένεια. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Κώστας από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ανοιχτές οι γραμμές. Μου γράφει ο Δημήτρης. Μπράβο σου που ανοίγεις και μετά τις στραβές γραμμές. Φίλε, ML, πρέπει να είσαι καινούργιος ακροατής. 19 χρόνια δεν κολλώσαμε. Όχι, δεν κολλώσαμε. Ίσα-ίσα, το θεωρώ επιτακτική ανάγκη για τον κόσμο να ανοίξω γραμμές στην εκπομπή στις άσχημες. Όταν λέμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε και τις στεναχώριες. Πολύ εύκολο είναι να μιλάω 2 ώρες, αλλά τα μιλάω 2 ώρες, 3, 4. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω. Έπεσα, να πούμε, με την γλιστρίδα. Στο βαρέλι με την γλιστρίδα όταν ήμουν μικρός. Δεν έχω πρόβλημα. Όμως το θεωρώ υποχρέωσή μου να ανοίγω τέτοιες μέρες. Και εντάξει, αδιαφορώ. Αν κάποιοι τις δύσκολες μέρες δεν ανοίγουν τις γραμμές. Ίσα-ίσα. Στο πανηγύρι μπορεί να μην ανοίξουμε. Στην πίκρα και στενοχώρια, εκεί είναι που θέλω να ακούσω την άποψή σας και θέλετε να βγάλετε κι εσείς με ευπρέπεια πάντα, χωρίς βρυσίδια, μπινελίκια και μηνύσιμα πράγματα, αυτό που έχετε μέσα σας. Γι' αυτό, μάλλον είσαι καινούριος. Καλώς όρισες και στην παρέα μας. Δεν το λέω, δεν σε μαλώνω, το λέω με έτσι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Σήμερα έχει η ομάδα τραπέζι με τον Ιβάν Σαββίδη. Νομίζω σήμερα πρέπει να είναι, ναι. Πόσους συμβούλους έχει, ρε παιδί μου, Ιβάν, 100, 200, ξέρω εγώ, πόσοι είναι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ασχολούνται γύρω του με το ποδόσφαιρο. Ένα πράγμα πρέπει να τον πείσουν, δεν ξέρω ποιος θα το πετύχει, θα του κάνουμε Ανδριάντα έξω από την Τούμπα. Προπονητής, ο ΠΑΟΚ, όποιους ποδοσφαιριστές και να φέρεις, αν δεν φέρεις έναν τεράστιο προπονητή. Και αυτό δεν είναι αιχμή για τον Λουτσέσκου, το έγκλημα είναι που έγινε που έφερε στο Στανόγεβιτς. Ναι. Η εικόνα, η χθεσινή του Κάνιας, ήταν, ρε φίλε κατάκοπη. Στεναχωρήθηκα, φίλε. Δεν έχουν τη δύναμη να κουνήσουν τα πόδια τους. Και πραγματικά... Τι στην ευχή έγινε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τι έγινε. Πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει για αυτό το πράγμα. Έτσι. Όχι σε μένα. Και στον κόσμο βέβαια. Αλλά κυρίως σε αυτόν τον άνθρωπο που πληρώνει. Μιλάμε ότι εδώ μπορεί η κατάσταση να είναι μία ανατρέψιμη. Ακόμη και το Θεό τον ίδιο να φέρεις. Όποιο παίχτη και να φέρεις. Άμα η ομάδα... Γιατί λέμε, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι εννοείται ότι έχει μεγαλύτερο υλικό. Έλα, Χριστό. Έλα. Έπεσε. Ξαναπάρε, Χρήστο, γιατί σε χάσαμε. Πάμε, επόμενος. 2310-287-888. Χρήστο, πάρε γιατί έπεσες. Καλημέρα. Πέσαν όλα μαζί. Πάμε, μεθ επόμενο. Ναι. Έλα, με ακούσατε. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Λάμπρο, στο Ζαρίφα. Γεια σου, Λάμπρο. Έλα. Λοιπόν, ένας και από αυτούς που δεν κοιμούνται, για τα βράδια θα λέμε αυτό το τραγούδι που έλεγε ο Χρυσοδουλόπουλος. Δεν κοιμάμαι παλιά. Τώρα πια τα βράδια, σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα, επειδή θέλω να κάνουμε όλη μας την κριτική μας, οι παίκτες, οι προπονητές, ο Σαββίδης με τα λάθη του που λέμε, εμείς οι οπαδοί, έτσι, θα γυρίσω λίγο χρόνια πίσω, επί εποχής Στέφενη. Όταν είχα τον Λούκας, όταν είχα τον Στόχ, όταν είχα τον Έτεν, όταν είχα τον Κατσουράνη και αυτούς. Ναι. Μήπως ζούσαμε τις ίδιες στιγμές που ζούμε και σήμερα, για να θυμηθούμε λίγο, αδιάφορος ο Λούκας, ο Στόχ ξενυχτάει με θύστακας. Ο Νέτσεν ήρθε να κάνει την αποθεραπεία του στον ΠΑΟ, ο Κατσουράνης στο ένα κλίκα την εθνική και φαγωνόμαστε σαν τα σκυλιά και στο τέλος τι καταλήξαμε, ένα προπονηταρά που είπε ο φίλος ο πριν ο Χρήστος. Είχαμε ένα προπονηταρά στον πάγκο και σε 2-3 μήνες τον κάναμε με μεθύστακα στο Στέφεντς. Ναι. Είναι έτσι, Κωστή μου, γιατί δεν είναι. Καταρχήν, ποτέ δεν ακούστηκε από το δικό μου στόμα αυτή η κουβέντα. Όχι, δεν μιλάω μεθύστακας, έτσι. Όχι, πρόσεξε. Ναι. Δεν θα την έλεγα και προπονητή στον ΠΑΟΚ να μην είναι. Ένας άνθρωπος μεγαλύτερος ηλικίας, σέβομαι και δεν μπορώ να λέω τέτοιες κουβέντες. Ένα. Το ότι ξενυχτούσε ο Στόχ, ξενυχτούσε. Έτσι. Ναι, εντάξει. Το ότι ο Νέτσιτ ήρθε τραυματίας και έκανε εδώ την αποθεραπεία του, και αυτό ισχύει, δεν είναι ψέμα. Έτσι.
Κοίταξε, δεν ισχύει αυτό. Ότι ήρθε τραυματίας και δεν πρόσφερε. Το ότι ήρθε, ας πούμε, ο Μαντούρο ή ο Χούσεν και αυτοί δεν πρόσφεραν. Ναι, άλλο. Ο Στέφενς, αν θες να πάμε τόσο πίσω, είδε ότι είναι το κλίμα άρρωστο και από ένα σημείο και μετά και αυτός σου λέει πάω να πάρω τα λεφτά, πάω να πάρω τα χοντρά τα λεφτά και έδειξε και αυτός αδιάφορος, σύντοτι από την αρχή, το είδε υποτιμητικά το πράγμα. Μας είδε σαν ένα σκαλί κάτω και είχε και αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα... Κώστα, εγώ σας ανέφερα ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ναι. Υπήρχαν και επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το ότι δεν πέτυχε το πείραμα με το Στέφενς δεν σημαίνει ότι πρέπει άπαξ διαπαντός να αποφύγουμε να φέρουμε ένα τεράστιο προπονητή. Έτσι. Νομίζω... Εγώ δεν συμφωνώ και δηλαδή, αυτό το πράγμα. Επειδή απέτυχε μια φορά, έκανα μια σχέση με μια κοπέλα να πούμε από τα Χανιά και δεν τα ξαναφτιάχνω ποτέ με κοπέλα από τα Χανιά, γιατί είναι όλες οι ίδιες, είναι από τα Χανιά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Κώστα, εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Δεν το κατάλαβες το παράδειγμα. Ότι και άσως το Στέφες, να πιάσουμε την εποχή του Δόνη, να πιάσουμε την εποχή του Αναστασιάδη. Εκτός από τον Πόλωνη, όλα τα άλλα τα σενάρια βγήκαν αποτυχημένα. Ούτε οι παίκτες φταίνουν για μένα, ούτε οι προπονητές. Είπες τη λέξη εσύ, άρρωσε το κλίμα. Ναι, ήταν τότε. Λίγο τι είχε πει ο Ήβης στο τέλος όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, τι είπε. Ναι. Κάποιες μεταγραφές που ήθελε ο ίδιος, κάποια λεφτά που ζήτησε ο ίδιος στην άρση του συμβολίου του και κάποιοι άνθρωποι να φύγουν μέσα από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Και δεν νομίζω να είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι. Ως αριστές. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι να φύγουν μέσα από τα αποδυτήρια. Ερώτηση τώρα. Ερώτηση. Εγώ πρέπει να κάνω το συνήγορο. Ναι. Χθες που ο Κάνιας δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα στα δύο μέτρα και ο Βαρέλα έκανε λάθη πεδαριώδη. Ναι. Φταίει, ας πούμε, η διοίκηση γι' αυτό. Παράδειγμα. Όχι, εγώ δεν λέω για τη διοίκηση. Ο σχεδιασμός, ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να έρθει αυτός ο προπονητής το καλοκαίρι. Τώρα φαίνεται πόσο καταστροφή έκανε. Είναι δεν ξέρω αν. Καμένη, φαίνεται. Είναι καμένη ομάδα μέχρι τώρα. Είπαμε ένα μήνα προθεσμία. Άμα παίρνω τα δοκάρια και εγώ δεν συμφωνώ με. Και εγώ δεν είμαι ότι παίξανε μπαλάκες. Έτσι προσέχουμε τώρα. Όχι, βέβαια. Τώρα. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άμα μπαίνανε όμως τα δοκάρια θα λέγαμε έστω και με μισό μηδέν κερδίσαμε ρε παιδί. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα ακούω γιατί για πρόστιμα, ακούω για αυτά. Δηλαδή, εσένα τώρα, μας έβγαινε ο διευθυντής εκεί που είσαι στο Λίμπερο και για τον ΑΒ λόγο δεν είναι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου. Τη στιγμή που έχετε κάνει την πόλη και αυτά, θα σου λέγε θα σε βάλω πρόστιμο εγώ εσένα, κύριε, και τα τραβέ. Πρόσεξε. Και εσύ να το δεχόσουν. Να σου πω, αν με ρωτάς. Ναι. Αν μια φορά έρθω αντί για 8, έρθω 8 και 4. Την άλλη φορά έρθω 8 και 20. Την άλλη έρθω και βάζω τραγούδια. Την παράλλη δεν έρθω καθόλου. Την παρά άλλη έρθω και κοιμηθώ στον αέρα. Την παρά άλλη έρθω και κομπιάζω και είμαι απροετοίμαστος. Θα μου κάνεις στην αρχή παρατηρήσεις, μια, δυο, τρεις, ο κάθε, όχι μόνο εδώ, ο κάθε εργοδότης και κάποια στιγμή θα μου ρώξει και έλα εδώ ρε φίλε, ναι. Εγώ δεν στα έχω όλα τακτοποιημένα, ναι. Εσύ γιατί δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Τώρα αν θα φτάσουμε στο πρόστιμο, ναι, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά έτσι, ναι. Θέλω να σου πω ότι και εσύ στη δουλειά δεν ξέρω με τι ασχολείσαι. Αν μια, μπράβο, μια, δυο, τρεις, αν είναι δικό στο ταξί, δεν ξέρω αν είσαι υπάλληλος, αλλά θέλω να πω ότι μια, δυο, τρεις, πέντε, άμα δεν είσαι αυτός που πρέπει, τη στιγμή που αυτός που σε πληρώνει και μάλιστα σε Μόσκο πληρώνει, στα έχει όλα έτοιμα σε μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές, φίλε, σε άλλες ομάδες πεινάνε, είναι απλήρωτος ο κόσμος. Δείξε και εσύ ότι το εκτιμάς, ρε παιδί μου, αυτό. Παίξε και λίγο για αυτόν τον άνθρωπο, να σου το πω έτσι απλά, μπορεί να ακούγεται δεκαετία 80, παίξε και για τον πρόεδρο, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Είναι και, δεν μου λες, συμφωνείς ή διαφωνείς ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στα στάθμια, εκτός από τους ποδοσφαιριστές, τους τεχνικούς. Μήπως τίποτα μανατζαρέι, μήπως τίποτα κλικαδόρι, μήπως τίποτα μέσος κλικαδόρος ενώ τους δημοσιογράφους. Τέτοιο πράγμα, γιατί να υπάρχει αδερφέ τώρα. Ήρθαν μεγάλες μεταγραφές, έφυγαν αυτοί που δημιουργούσαν το πρόβλημα. Υπάρχει τώρα, γιατί να υπάρχει αυτό. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί πρέπει πάντα να βρίσκουμε. Δηλαδή, τι κλίκα να υπάρχει τώρα. Έφυγε. Φύγανε αυτοί. Κλίκα, δημοσιογράφοι. Ο δημοσιογράφος, δηλαδή, να σε ρωτήσω το εξής. Τι επίδραση μπορεί να έχει ο δημοσιογράφος στο ότι ας πούμε. Και να κλείσουμε αυτό. Ναι. Να σου πω κάτι. Πέρυσι. Δηλαδή, να σου πω το άλλο. Δεν παίζει ο Κλάους, έφυγε. Έτσι. Ναι. Οι Έλληνες, οι Τζαβέλες φύγανε. Μιλάω τώρα για αυτό το οποίο ακουγόταν όλο το διάστημα. Ο Γλύκος δεν παίζει. Αυτό, έτσι, γιατί ακουγόταν. Αυτή τώρα είναι εκτός ομάδας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί πρέπει πάντα να ψάχνουμε να βρίσκουμε. Ξέρεις που είναι το πρόβλημα. Έφυγε ο Ήβιτς και δεν ήρθε ένας προπονητής, τουλάχιστον εισάξιος. Ήρθε ένας κατώτερος. Και αυτό το πράγμα έκανε μετάσταση. Χρησιμοποιώ μια πολύ πικρή λέξη. Φαίνεται τώρα πόσο ζημιά έκανε. Και το ερώτημα που έθεσα εγώ και τότε που ήρθε ο Στανόγεβιτς και μετά που ήρθε ο Λουτσέσκου. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σηκώσει αυτό το βάρος. Θέλω να μπορεί. Θέλω να μας διαψεύσει εμάς που έχουμε αφήνουμε. Τον αφήνουμε, το δούμε αν μπορεί. Γιατί δεν τον αφήνουμε, αδερφέ. Τι του έλειψε κάτι.
από την πρώτη ώρα, έτσι. Όχι, ακόμα, όχι. Πριν στον ΠΑΟΚ ακόμα υπήρχε κριτική εναντίον. Υπήρχε, αλλά από τη στιγμή που ήρθε, ο κόσμος σταμάτησε, γίνανε οι μεταγραφές και πρέπει και αυτός να δείξει κάτι. Και οι δημοσιογράφοι. Θες να λέω ονόματα, ρε Κώστα, τώρα. Να σου πω κάτι. Να λέω συγγνώμη για τον τόνο στον Ισαλέτη. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Όταν ο Λουτσέσκου, ξεκινώντας, δείξει πράγματα, να πει τι ο δημοσιογράφος. Όταν όμως δεν δείχνει, σιγά σιγά θα αρχίσει κριτική, αδερφέ, και για αυτόν. Αν δεν κάνει κριτική, δεν παίρνω μέρος κανενός. Πρόσεξε, δεν παίρνω μέρος κανενός δημοσιογράφου. Λέω την άποψή μου, έτσι, το ξέρεις. Γιατί ακούς χρόνια. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η ευθύνη δεν είναι μόνο του Λουτσέσκου. Έχει όμως και αυτός, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλώνει το ποσοστό της δικής του ευθύνης. Συμφωνούμε. Όταν λέμε ότι είναι κάτι μια ομάδα, εννοούμε ότι δεν τη διαχωρίζουμε την ευθύνη. Εσύ φταίει φταίει όλη η ομάδα. Και στα καλά και στα κακά. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Απλά ο καθένας λοιπόν έχει το μερίδιο του. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ίδιο μερίδιο ευθύνης, παράδειγμα τώρα να σου πω, ο Δελιγιαννίδης. Λέω τώρα, παράδειγμα. Η μόνη ευθύνη που δέχεται το παιδάκι είναι την παιδί φορά και εκείνη τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αδερφέ, επίλογο, περιμένουν πέντε. Ένα επίλογο. Πέρυσι, Κώστα, όταν ήταν να έρθει ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ, για να λέμε και πια και για την κριτική των δημοσιογράφων, να σου πω και να κλείσω. Πέρυσι, όταν ήταν να έρθει ο Βαρέλα, κάποιος δημοσιογράφος μεγάλος, ο διευθυντής ο προηγούμενος, έλεγε παίρνεις αυτό το Σαββίδι και παίρνεις πρωτάθλημα. Τώρα το ρίχνουμε στην πυρά το Βαρέλα. Έτσι ακριβώς έλεγε στις εκπομπές σου. Παίρνεις αυτό και παίρνεις πρωτάθλημα. Okay. Το παράπονο σου σε αυτόν που το έλεγε, αδερφέ, όχι σε μένα. Εντάξει, δηλαδή, αν θέλεις να πεις κάτι για μένα, πες μου, είπες αυτό και έκανες λάθος. Το μόνο που θα σου πω, ξέρεις ποιο είναι. Να μου πεις. Ότι είσαι και εσύ πολλούς σαν και εμάς, άρρωστο παγκόσμιο. Άσε με, φιλιά. Φιλάκια, καλημέρα. Δεν κατάφερα αυτό το πράγμα να το διορθώσω. Και δεν ξέρω αν μπορώ κιόλας. Δεν μπορώ. Έτσι. Μου λένε, τι γίνεται, δεν πρέπει, πρόσεξε αυτά. Η υγεία, ποια υγεία μας. Είναι άμεσα συνυφασμένη με αυτό το πράγμα. Πάμε, καλημέρα. Δεν κάναμε και διάλειμμα γιατί έχει γραμμές. Ναι, γεια σας. 2310-287-888. Πάμε, μεθ επόμενος. Περιμένω να ξαναπάρεις Χρήστο γιατί έπεσε η γραμμή. Πάμε, σας ακούμε. Σε εσάς μιλάμε. Μεθ επόμενος. Ναι. Όλα, καλημέρα. Πέσαν όλοι, φίλε, τους έφαγες όλους. Τους έφαγες, τους έκανες μία με το δρεπάνι έτσι και βγήκες εσύ που ήσουν ατρίτος. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, το όνομά σου. Λευτέρης. Λευτέρης, έλα, Λευτέρη, είσαι καινούριος στην παρέα. Εγώ στον Μπάμπι τον Μπατμανίδη. Α, μπράβο. Πολύ ωραίος τύπος, φίλε, πολύ ωραίος τύπος. Πολύ ωραίος. Πήρα και χθες τηλέφωνο. Ναι. Σε εσάς. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν μπορείς να μιλήσεις στον Ενικό αν θέλεις, αν το λες για μας την παρέα μας, οκ, okay, αλλά Ενικό, όχι, Κωστή. Κύριε Παναγιώτη, κάνω λάθος. Κωστής. Κύριε Κωστή, ναι. Συγγνώμη που σας είπα Παναγιώτη. Δεν πειράζει, Γιώργο μου. Εντάξει, όλα καλά. Ένα. Λοιπόν, κύριε Κωστά. Ναι. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας, και θα το δείτε αυτό, θα κόψει πολλούς βαθμούς. Πιθανόν. Στη Ριζούπολη θα χάσουν πολλοί βαθμούς και μην αγχώνεστε, ακόμα αρχή είναι. Το θέμα είναι να έχουμε καλή απόδοση όλες οι ομάδες. Γιατί τι ομάδες είναι επειδή άρεσες, έτσι, ναι. ΑΕΚ με ρεκόρ. Α, άκουσα Άρης, ναι, ΑΕΚ. Μάλιστα. Όχι, μην τα πω. Ναι, άκουσα το Α μόνο και ναι. Okay. Εγώ είμαι παιδί της ειρήνης, δεν έχω να κάνω με τον πόλεμο πολλά. Σε καταλαβαίνω. Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα, το έχουμε πει. Η παρέα μας είναι ανοιχτή σε όλους. Έτσι. Να σου πω για την ΑΕΚ. Η μεγάλη σου νίκη ποια είναι, φίλε, που θα καταφέρεις να κάνεις το γήπεδο. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα, ο Αραούχο έρχεται, φεύγει. Ο Σιμόες έρχεται, φεύγει. Εκεί που κατάφερες να φτιάξεις το γήπεδο. Αυτό είναι η ιστορία. Ναι, ξέρεις κάτι, εγώ επειδή και οι δικοί μου κάτι τέτοια λένε, ότι δεν πειράζει και ας έχουμε το γήπεδο και ας μην... Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμένα με πειράζει. Θέλω να έχω μια ομάδα η οποία να είναι καλή, να βλέπω ποδόσφαιρο, να βλέπω φάσεις, να βλέπω αυτοματισμούς, αλληλοκαλύψεις, όλα αυτά. Και αυτή η ομάδα να μπει μέσα στο καινούριο γήπεδο. Όχι να μπουν, άμα ήταν έμπαινα και εγώ στο καινούριο γήπεδο, γιατί και εγώ μπορώ να βάλω γκολ. Σωστό. Που είμαι τόσο χρόνο. Από αυτούς που έχεις, αν θες να σου πω τη γνώμη μου για το ρόστερ σου, 2-3 είναι. Εφάμιλοι εκείνης ΣΑΕΚ που είχες, που έπαιξε την μπαλάρα. Εκείνης ΣΑΕΚ, έτσι. Με Σαβεύσκι, με Δημητριάδη, με Κασάπη, με Κετσπάγια, με Τσάρτα, εκείνη την ομάδα. Δύο, το πολύ τρεις θα παίζανες εκείνη την ομάδα σου.
Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Από τους τωρινούς. Δηλαδή ο Αραούχο ένας, να βάλω και... Τι να βάλω τώρα, ξέρω εγώ, να βάλω τον Τσιγκρίνσκι, τον καλό Τσιγκρίνσκι, όχι αυτόν που έχεις δει μέχρι τώρα. Δύο-τρεις παίχτες θα έπαιζαν. Τέλος είναι πάρα. Και ο Γαλανόπουλος πολύ καλός, αυτός ο πιτσιρικάς. Τέλος πάντων, έγινε. Εγώ επειδή πιστεύω ότι όντως 4 με 5 παίχτες θα μείνουν από αυτούς που υπάρχουν τώρα και θα μπουν και στο καινούριο γήπεδο και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί θέλω να ξέρουν πού παίζανε και πού παίζουν τώρα και αυτό θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου φίλε μου. Πάντως να ξέρετε ότι μέσα στη Ριζούπολη θα χάσουν και άλλοι πολλούς βαθμούς. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Δεν κάναμε διάλειμμα σήμερα γιατί έχει πολύ κόσμο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Είσαι. Είσαι ο. Ο αρθρογράφος, να το πούμε έτσι. Έλα, ρε αρθρογράφη, έλα, ρε. Ο ακρίτας θα λες. Πόσες μέρες παλεύω να διαβάσω, πες μου, πόσες μέρες. Ακούω, δεν το άσε αυτό τώρα, γιατί έχω ετοιμάσει ένα άλλο. Λοιπόν. Αλλά τώρα σκέφτομαι τι θα γράψω για σήμερα, για χθες. Και θα σου πω πού θα κινηθεί το θέμα. Ναι. Και θα σου εγώ δικιά μου άποψη τι φταίει. Φταίει ο προπονητής, φίλε. Είναι κατώτερος των μεγάλων αυτών παικτών. Είναι κατώτερος. Εμείς θέλουμε έναν προπονητή, καταρχήν ένα προπονητή, να σου το πω διαφορετικά, που μιλάει 7 ξένες γλώσσες, ρε φίλε. Άντε όχι, 7-3. Ναι. Και ένα προπονητή... Πρόσεχε. Συγγνώμη, είναι σημαντικό που σε διακόπτω. Δεν είμαι φαν, Λουτσέσκου, το ξέρετε, ναι. Το είπα πριν έρθει. Δεν είμαι κι εγώ, αλλά... Όμως, θέλουμε να πετύχει, το ξαναλέω, θέλουμε να πετύχει. Να πετύχει. Τώρα, θέλουμε. Για τις γλώσσες που λες, μιλάει 5 γλώσσες. Μιλάει 5 γλώσσες στον Λουτσέσκο. Πάλι καλά. Μιλάει 5. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μπορεί να εμπνεύσει τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή. Πώς το λέω, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα, ας το πούμε, λεγιονάριων. Δεν έχουμε εθνική ψυχή, δεν έχουμε παιδιά που... Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο αφελληνισμός. Είναι αυτό. Ο αφελληνισμός. Κάτσε, κοίτα, δηλαδή, βάλα. Ένα-ένα. Αφελληνισμός, λεγιονάρη, Λουτσέσκου κατώτερος των περιστάσεων, λάθη από την αρχή. Κακή προετοιμασία, δηλαδή, κακή επιλογή στον πρώτο προπονητή μετά τον Ίβιτς. Μα όλα αυτά, δηλαδή, όλα αυτά λίγο το καθένα. Λίγο το καθένα, αυτά όλα είναι 10 βαθμοί απώλειας στον πρώτο γύρο. Και αν θέλετε να βάλουμε και την ατυχία. Εγώ λέω ναι, να βάλουμε. Είναι λάθος. Είναι λάθος να πούμε χθες όμως ότι δεν πήραμε το μάτς επειδή δεν μπήκε στα δοκάρια. Κοιτάμε να προλάβουμε. Έτσι, όχι. Θεωρώ ότι θα είναι, σηκώνω το χαλάκι, όχι. Βάζω από κάτω τα σκουπιδάκια και όλα καλά, αν το ρίξουμε στην ατυχία. Είναι λάθος. Το ότι συμφωνούμε, το ότι δεχόμαστε και σεβόμαστε τις αποφάσεις της διοίκησης για τον προπονητή, τον εκάστοτε, τον παίκτη να πάρει, ξέρω εγώ, να μείνει ο ένας, να μην φύγει ο ένας. Οκ, το σεβόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, άσχετα δεν συμφωνούμε. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται καθαρά, δηλαδή, και εγώ, τι θα θέλαμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν έχεις ένα τέτοιο υλικό, όταν έχεις, ας πούμε, έχεις φτάσει σε επίπεδο ενός πολύ καλού αυτοκινήτου, να το πατήσει, να πούμε, στην εθνική, να αρχίσει να τρέχει. Ναι. Εδώ εμείς έχουμε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο και μας μένει μηχανή. Εκεί που βάζουμε μπρος να πάμε στον περιορισμό μας, σβήνει μηχανή που δεν δικαιολογείται για πολύ καλό αυτοκίνητο. Άρα πιστεύω ότι φταίει ο χειριστής, ο οδηγός σε αυτήν την περίπτωση. Ο οποίος ήξερε πώς θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή, ναι, δεν έκανε αυτός προετοιμασία. Ναι, η κατάσταση είναι αυτή. Έχει όμως εξαιρετικά εργαλεία στα χέρια του. Δηλαδή έπρεπε άμεσα, δεν υπάρχει, είναι καλός ή κακός, δεν υπάρχει χρόνος. Έπρεπε να πάρεις αυτά τα δυο ματσάκια, να υπάρχει βαθμολογική ανάσα και μετά να χτίσεις. Ταυτόχρονα δηλαδή βρες τρόπο. Βαθμολογική ανάσα και ηθική ανάταξη. Φυσικά, όπως το λες, ψυχολογικά όταν έχεις... Και ψυχολογική. Όταν έχεις κερδίσει και στη Λιβαδιά, μισό μηδέν στη Λιβαδιά και μισό μηδέν εχθές. Είσαι λοιπόν στους 9 πόντους και ήδη 2 αβάτζω από τους άλλους. Με άλλον αέρα θα χτίσεις, κατάλαβες. Τώρα υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξεκινάνε τα σχολεία και είσαι με 2. Μπαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Με συν 2. Πάνε τα παιδάκια στο σχολείο και λένε είμαστε πρώτοι με 2 βαθμούς επάνω. Τέλος πάντων. Δεν έχει, ούτε η καταστροφή ήρθε. Ούτε είμαστε μεμσίμηροι. Το λέμε γιατί πρέπει η ομάδα να συνέλθει. Οπωσδήποτε και γρήγορα. Κωστή, το λέμε γιατί και ο αφελονισμός, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ωραία, και ο αφελονισμός, γράφουμε, μιλάμε. Ποιος αυτά τα μεταφέρει στους παίκτες.
Ναι. Και σε ποια γλώσσα. Με καταλαβαίνεις. Ναι. Ο Χαρίσης, λέω το παλικάρι, ξέρω εγώ, ή τα άλλα τα δικά μας τα παιδιά που φύγανε. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Παίρνα την εφημερίδα το πρωί της Κυριακής, το πρωί της Δευτέρας, το πρωί της Τρίτης. Ναι. Ωραία. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Είναι ένα θέμα. Διαβάζαν τα πινελίκια τους, τα διαβάζαν όμως. Απ' την άλλη θα σου πω το εξής. Άμα κερδίζει η ομάδα, αδερφέ, δεν πάνε αν ο άλλος από τη Ζιμπάμπουε. Και από την Άνω Βόλτα. Ναι, ρε Κωστή. Είναι αυτό, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, όταν. Καταλαβαίνω, ρε Κωστή. Δεν με πειράζει εμένα, σου λέω, τόσο ο αφελληνισμός, όσο ότι και που τα λέμε και που τα κάνουμε. Δηλαδή, ο αφελληνισμός όμως, κοίτα, στην νίκη δεν θα βγούμε να πούμε, θα του δούμε έξω, ξέρω εγώ, θα του χτυπήσουμε το χέρι στην πλάτη, πούμε. Μπράβο, boys, ok, good job, ξέρω εγώ, κλπ. Έτσι θα τον πει, ας πούμε. Έτσι. Έγινε. Άμα το πεις έξω, ξέρω εγώ, έξω θα τον πει. Τι θα τον πει. Τι να πει. Τι να πει. Τι ποια γλώσσα θα τον πει στο κάτω. I know where you live. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Ακρίτα, γεια. Καλημέρα σας, 23-10-287-888, δεν κάναμε διάλειμμα σήμερα στις 10. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιοι. Με εξαιρετικές γεύσεις, όποιος πήγε ξαναπήγε, εκλεκτά όλα. Και να πω και πάλι ότι κληρώνουμε σήμερα μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολίου Μιχάρης. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Γεμίζει το ψυγείο σας και έχετε το τραπέζι σας γεμάτο με εξαιρετικά πράγματα για ένα μήνα. Τα κρέατα από το Ακροπολίου Μιχάλης στην Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Καλημέρα σας. Έλα Κωστή, καλή. Έλα Κωστά μου, έλα. Τι έγινε πάλι. Πάμε. Εγώ φταίω που τραβάει λίγο παραπάνω, συγχωρέστε με. Δεν πειράζει, αγόρι. Δεν θέλω να κόβω κανέναν σας. Πάμε να μιλήσετε όλοι. Όχι, πάμε. Να μην κόβεις τα παιδιά, όλοι λέμε τον καημά μας, τον πόνο μας από χθες. Πάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά πρώτη φορά είδα τον Κωστάκη να μην γελάει, ρε φίλε. Ρε Κωστάκη. Που λέγατε τα αστεία εκεί, τα καλαμπούρια. Ναι, ναι, ο Κοραγιάννης. Είδες πως είναι, ναι, το χαίρομαι πολύ, τον Κώστα το χαίρομαι πολύ μετά. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Είναι, φίλε, πνεύμα αισιοδοξίας. Ένα παιδί γεμάτο τρέλα. Το ξέρω, όχι και εγώ. Το ξέρω χρόνια. Αλλά είναι και αυτός, φίλε, αρρωστάκι, όπως όλοι μας. Και κοίταξε, δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει... Χθες, δηλαδή, πονάει το κεφάλι μας, το πίσω το κεφάλι, παραγκεφαλίδα. Το σφίξιμο, να πούμε τα μελίγκια, πονάνε μπροστά. Είναι... Είπαμε. Δηλαδή... Κοίτα να δεις τώρα. Δεν έγινε σωστός προγραμματισμός από την αρχή. Βλέπεις τώρα μία ΑΕΚ. Έχει μία ποδοσφαιρόφατσα πίσω τον Μπάγεβιτς. Πήρε ένα σοβαρό προπονητή, αυτός που είναι, έκανε με αυτό το μπάτζετ μία ματούλα, περπατάει. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Ας είναι πόσο βάρος ο Αλβάνος ο προπονητής. Εμείς δεν το κάναμε καλά την αρχή το πράγμα. Οι συνέπειες είναι αυτές. Εγώ πιστεύω, το έχω πει, αν σε 4-5 αγωνιστικές είμαστε από την κορυφή 4-5 βαθμούς, άσε που πιστεύω το πρωτάθλημα το πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν παίξαμε μπάλα αυτές. Μακάρι, απλά λοιπόν, χάνονται ευκαιρίες, Κωνσταντίνε. Χάνονται ευκαιρίες. Τα λάβες. Είναι τζάμπα λοιπόν, βαθμοί αυτοί. Τζάμπα. Είναι τζάμπα βαθμοί. Πιστεύω θα τους αναπληρώσουμε. Αλλά κοίτα την αδίκηση. Γι' αυτό πιο πολύ, γι' αυτό φωνάζουμε, αδερφέ. Όχι για αυτό που έγινε, για αυτό που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Για αυτό που δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δεν πρέπει να συνέρθουν οι παίκτες, να μαζευτούν και να πούνε. Δεν θα ξανακολουθήσουν. Θα ματώσουμε ρε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο από εμά και ποια λιβαδιά. Πάω και είμαστε. Πρέπει να μπει λοιπόν ένα μέσα, να του ρίξει δυο σφαλιάρες μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Θα είναι ο Βιερίνια αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι ο Βιερίνια. Λείπει και κάποιος στα αποδυτήρια, γιατί θα πω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Λείπει και ο συγχωρημένος ο Παναγιώτης ο Πικυλίδης. Να τους πει, εγώ θα βάλω τα στήθια μου έξω από τον αγωνιστικό χώρο, εσείς με στο γήπεδο. 100%. Αν και ο Παναγιώτης. Θα πάω να πάρουμε το μάτς. Αν και ο Παναγιώτης. Με τον Παντελή, τον αγαπώ τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη. Ο Παναγιώτης δεν είχε λοιπόν, τέτοιο ρόλο. Να μπαίνει μέσα στην ομάδα. Περισσότερο. Άλλο ρόλο είχε. Είχε ρόλο συνδετικός κυρίκος με τον κόσμο, με τους συνδέσμους κτλ. Δεν έμπαινε μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έβαζε τα στήθια του να προστατέψει. Το σώμα του έβαζε. Από το Παξεντιλί και το Ρεκοστέλα, μήπως έλεγε καμιά κουβέντα. Μην το λες. Λοιπόν, κοίτα να δεις Κώστα, είμαι 30 χρόνια στα πλυντήρια, έτσι, στο Ιπποκράτη. Έρχεται ο διευθυντής και λέει, δώστε δρόμο τα πλυντήρια, θα πάρουμε υπερσύγχρονα. Ωραία. Μας φέρνει τα υπερσύγχρονα, πιο ξεκούραστα, πληρωνόμαστε καλά, ξέρω εγώ, δεν πρέπει εγώ να πάω να του πω, κοίταξε κύριε διευθυντά, μας τα έφερες αυτά όλα καλά, μη μας φέρνεις τον Ντόρνταμπακ, το απορριπαντικό. Θα μας φέρει στον Τιξάν παράδειγμα το σκιπ. Ναι. Δεν πλένουμε εδώ πέρα ρούχα από ξενοδοχεία και μαξιλαρωθήκες από ξενοδοχεία. Πλένουμε ρούχα βαριά, λερωμένα, με λοιμώξες, με υπατήτηδες. Άρα υπατά, χρειάζεται το κατάλληλο... Το κατάλληλο... Ποιο είναι το κατάλληλο εργαλείο? Ο προπονητής. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λουτσέσκο. Όχι. Κανένα αλλά σαν... πάρε από την αρχή δεν λέγαμε. Πάρε ένα προπονητή λίγο σοβαρό ρε παιδιά. Μην έρχεται άλλος και σε λέει... Κουστάκι, έχω ένα προπονητή, αν το φέρουμε, φέρτον. Πού είμαστε, ρε φίλε. Ναι, αυτό ήταν το λάθος που έγινε από την αρχή. Και δεν θέλω να πω ακόμα ότι το λάθος πήγαμε να το διορθώσουμε με ένα άλλο λάθος, σε καμία περίπτωση. Όχι, ρε φίλε. Όμως πρέπει και ο Λουτσέσκου
το λέμε με σεβασμό στον προπονητή. Πάντα είμαι πολύ προσεκτικός. Ούτε είναι ο ρόλος της εκπομπής να ανεβάζει και να κατεβάζει προπονητές. Ούτε... όσο μπορούμε, θέλουμε να μας διαψεύσει, όμως δείξε πράγματα, φίλε. Πρέπει, βρες τον τρόπο, με μισό μηδέν. Προσπάθησε να καταλάβουν οι παίκτες, είναι στο ρόλο σου αυτό. Όλο τον Ιούνιο ασχολούμασταν με τον Χρυσοδάκτυλο, τον Εξαδάκτυλο, τον Οτσόε. Το δεύτερο μήνα πήραμε τελευταία στιγμή τους παίκτες. Έπρεπε πιο μπροστά να κάνουμε τον προγραμματισμό. Έγινε η προετοιμασία και οι μισοί παίκτες φύγανε, ρε φίλε. Φύγανε οι μισοί παίκτες, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα. Αυτό λέμε, να προσπαθήσουμε να κρατηθούμε στην κορυφή. Θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Πίστη να έχουμε μόνο. Να το πιστέψουμε εμείς οι φίλοι αδειοπαδοί, πήγανε χτες να χαιρετήσουν τα παιδιά. Πρέπει πρώτα απ' όλους, Κωνσταντίνε μου, να το πιστέψουν οι ίδιοι οι παίκτες. Θα το πιστέψουν ότι φέτος που οι διαιτησίες θα είναι πενινταρίσιες, έτσι πρέπει να είναι και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Που οι διαιτησίες λοιπόν, θα είναι πενινταρίσιες, θα πρέπει να μην πετούν τις ευκαιρίες. Αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε τίποτα. Και ξέρουν πολύ καλά ότι αν μας κάνουν αυτό που θέλουμε, δηλαδή αν παίζουν και κερδίζουν, είναι μικροί θεοί μες στην πόλη, φίλε. Δεν τους λείπει. Η αγάπη που εισπράττουν από τον κόσμο, ανιδιωτελώς. Αυτό! Θα είναι βασιλιάδες και μικροί θεοί. Οι χαρές που θα πάρουν κάτι συμπολίτες και κάτι θαμώνες της Μυκόνου του Λεγανοπεδίου θα είναι πάρα πολύ λίγες. Ακόμα λίγες θα είναι 2-3. Μετά τελειώνει το παραμύθι. Έγινε, Κωνσταντίνε! Σε φιλώ! Μη μασάτε, ρε. Πάμε παρακάτω! Όλα σούπα, δεν μασάμε. Καλημέρα σας! Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δεν καλώς τον, καλώς τον είναι. Όχι ρε Τούλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάει φωνή έτσι. Μετά από τόσα χρόνια σκέψεται. Φαντάσου δεν σε γνώρισα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα να αναρωτήσεις, δηλαδή όσο είναι άσχημο να γρινιάζεις κακοπροαίρετα, άλλο τόσο άσχημο για μένα είναι να αναρωτήσεις κάποια πράγματα. Λοιπόν Κωστή, η χρονιά για μένα, δεν ξέρω αν θα είναι χαμένη, αλλά το κακό άρχισε από τον Ιούνιο. Λοιπόν όσοι θέλουν ας το καταλάβουν, όσοι θέλουν να βάζουν παροπίδες και να οροποιούν τα πάντα ας το κάνουν. Η χρονιά άρχισε από τον Ιούνιο, δεν άρχισε καλά. Στραβά. Όταν έχεις, θέλεις να διώξεις τον Ίβιτς, για τους λόγους, ξέρω εγώ ποιους λόγους, έτσι, έχεις ήδη ένα προπονηταρά έτοιμο. Δεν μπορείς λοιπόν να μου διώχνεις εμένα τον Ίβιτς και επειδή ο κύριος Βούκη, εδώ είναι και το λάθος του κυρίου Σαββίδη, γιατί είπαμε, η επιλογή στα Νόγεβιτς. Να οροποιούμε τα πράγματα, να λέμε τις αλήθειες. Δεν θα γίνω να επαναληφθώ πάλι για τον κύριο Σαββίδη το τι και το τι και το τι. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει το λάθος ο κύριος Σαββίδης, συγκεκριμένη αυτή τώρα υπόθεση, ότι δέχτηκε ποιος είναι ο κύριος Βούκητς, μωρέ. Τι ήτανε, είδα ένας άνθρωπος που έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ και μου φέρει έναν άνθρωπο, έναν που δεν τον ξέρει μάνας που λέει και κάποιος άλλος, ένας που ήταν στην Κίνα, ένας που δεν ξέρει κανείς αν έχει πεπραγμένα επάνω στο ποδόσφαιρο, στην προπονητική του καριέρα, χωρίς τίποτα. Από εκεί άρχισε λοιπόν το λάθος. Εντάξει, έκαψε την ομάδα. Λοιπόν, η ομάδα είναι καμένη, ασύνδετη. Εγώ είδα μια ομάδα εχθές περπατητές στο περισσότερο αγώνα, αν εξαιρέσεις ένα 15 λεπτό εκεί που είχαμε όντως μία έτσι, ξέρω εγώ, ένα τρέξιμο αυτό που κάθαμε και το δοκάρι και κάναμε, δεν είχαν πάθος, μια ομάδα χωρίς πάθος, μια ομάδα καμένη, χωρίς νεύρο. Και το λάθος αυτό, είτε το θέλουν το όχι, άρχισε από τον Ιούνιο, από τη στιγμή που έφυγε ο Ίβιτς, από τη στιγμή που ο κύριος Σαββίδης άκουσε τον Βούκητς και δεν άκουσε τον κύριο Μίκελ, από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκίνησαν τα λάθη. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, και να σου πω και κάτι, ώσπου όλοι αυτοί οι παιχταρώνες που φέραμε να μπορέσουν να συνδεθεί και να γίνει ομάδα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα. Ομάδα ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, υπάρχουν παίκτες. Εγώ εχθές έλεγα και πίστευα ότι ίσως η ικανότητα ορισμένων παιχτών θα μπορέσουν να βάλουν ένα γκολ ατομικά. Εχθές εγώ δεν είδα ούτε σύστημα, δεν είδα τίποτα, δεν ήξερα τι θέση έχει ο Πέλκα, τι θέση έκανε εκεί, ο ένας έφυγε από εκεί. Στο τέλος από το άγχος του όλοι παίζανε αλαλούμα για να μπορέσουν να βάλουν ένα γκολ. Εγώ εχθές δεν είδα τίποτα. Και σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί
και μπορεί αυτός ο κύριος που είναι σήμερα προπονητής στον ΠΑΟΚ να μπορεί κάποια στιγμή να το δέσει να γίνει ομάδα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είναι ομάδα. Απλώς ατομικά έχει καλούς παίκτες. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην ατομική αυτή των παίκτων. Ενέργεια. Ναι. Και δεν ξέρω αν μπορεί ο προπονητής ο σημερινός αυτούς τους παίκτες που φέραμε να τους κάνει ομάδα και να μην περάσει ένα ολόκληρο 7 μήνο, ξέρω εγώ, για να γίνει ομάδα τεμέ και να έχει κάνει το πρωτάθλημα. Να μην πετάξει λοιπόν, πουλάκι μετά από πολλά λάθη, Κωστή, από την αρχή πάρα πολλά λάθη. Μέσα σε αυτά τα λάθη έχει και την ευθύνη του και ο κύριος Σαββίδης δυστυχώς. Γιατί ναι, μεν δίνει πολλά λεφτά. Αλλά τι να το κάνω εγώ, σήμερα εγώ το Μέση να φέρω στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορέσει να παίξει μπάλα. Η ομάδα κάηκε από την αρχή και στο ξαναλέω πάλι λάθη επιλαθών και λέω δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει αυτούς τους παίκτες να τους κάνει ομάδα. Και εγώ έχω τις αμφιβολίες. Δεν είναι ομάδα. Κάνει, εγώ σου λέω, θες εσύ αν κατάλαβες τι σύστημα έπαιζε ο ΠΑΟΚ και τι κάναμε, τίποτα. Εγώ χθες δεν είπα τίποτα. Εγώ χθες ήθελα να χειροκροτούν τον Γκαρσία, να αποθεώνουν τον Γκαρσία, γιατί K20 κέρδισε με τον που μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα όλα και είναι αυτά τα παιδιά, χαμός. Αυτά που κάνουν χιλιόμετρα να αποθεώνουν, και είδα επίσης όταν πήγαν αυτοί εκεί πέρα οι παίκτες, οι περπατητές εχθές. Τους διώξανε. Τους διώξανε. Φύγετε. Εντάξει, και τώρα αμάν και πώς όλα να τα ερωποιούμε είναι άσχημο. Όσο το να κατηγορούμε, το ίδιο άσχημο και να ερωποιούμε κάποια πράγματα. Σωστά. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ένα άρρωστο ΠΑΟΚ. Και η αρρώστια άρχισε από τον Ιούνιο. Η κακή διαχείριση άρχισε από τον Ιούνιο. Μακάρι, εγώ δεν το βλέπω, θα το πω, και μακάρι εγώ να βγω χαζί και ψεύτα. Μακάρι να το γυρίσει αυτό. Καλά, μα αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Έτσι πονάμε, δεν μιλάμε θέλουμε. Κάποια φορά, θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά πριν το αγαπάμε αυτό το πράγμα, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, γιατί μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, κατεβήκαμε κάτω χθες μια χαρά να δούμε τον ΠΑΟΚ, να πάρουμε μια χαρά και να βγήκαμε πάνω πικραμένοι και δεν θέλαμε να μείνουμε στο σπίτι μας. Εντάξει, αν δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα παιχνίδια σαν ΠΑΟΚ, θα πάρεις για πρωτάθλημα. Καλά, καλησπέρα, άντε καλή συνέχεια. Γεια σου Τούλα, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2-87-888-8. Μισό δευτερόλεπτο, αδερφέ, να ξαναπώ τον, το διαγωνισμό και μετά το τηλέφωνο αυτό θα πρέπει να πάμε. Δεν κάναμε διάλειμμα. Έχουμε άλλες. Όσους έχουμε τώρα στη γραμμή, άλλους 4 και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Να ξαναπώ ότι κληρώνουμε μια σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 Κρεοπολείο Μιχάλης, στον Εύωσμο Μενελάου 29. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, έλα, κουδά. Καλή σου μέρα από την Βαλανδωράχη, λοιπόν. Έλα, γόρι μου. Αδερφέ, άκου να δεις ένα πράγμα. Έχει ένα μήνα αυτός ο άνθρωπος και εμένα δεν μου φταίει ούτε το Ιούνιος, ούτε ο προγραμματισμός, ούτε τίποτε. Όταν έχεις τέτοια εργαλεία, ένα μήνα και έχεις αποκλειστεί από την έστερ σου. Έχεις πάρει χ με το Λεβαδιακό και πέφτεις με την Κέρκυρα, με το Ζόρι, τέλος πάντων, και πας και κάνεις νέα πίτα. Κωνστακή, ναι. Λυπάμαι πολύ. Ο άνθρωπος αυτός θα μας τα κάνει θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να αφήνεις ένα Τσίμιροτ εκτός αποστολής και ένα Σαχόφ και να παίρνεις μέσα τον Αλβανό το Κάτσε και το Λίμιο. Δηλαδή, περίμενε. Θες να συζητήσουμε για αυτό? Κωστή μου, Κωστή μου. Μόνο μία κουβέντα. Και ο Σάχοφ ήταν κακός, ξεκίνησε άσχημα τη χρονιά. Και ο Τσίμιροτ δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Περισσότερο επηρεασμένος γιατί νόμιζε θα φύγει. Ο Κάτσεος, δεν έχουμε παράπονο από τον Κάτσε. Τον έβαλε και χθες έτρεξε, αλλά και με την Κέρκυρα έπαιξε. Δηλαδή, αν θες να πούμε για τον ένα συγκεκριμένο παίχτη, λέω. Έτσι. Λοιπόν, ο Σάκοφ ήταν κάνω... πολύ κακός όσες φορές τον έβαλε φέτος. Κωνσταντζή. Ναι. Κωνσταντζή. Έλα, πες αυτό που θες. Την αξία του Τσίμιροτ δεν μπορεί να μας την αμφισβητήσει κανένας. Αλίμον. Δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση. Αλίμονο, απλά δεν ξεκίνησε καλά φέτος. Λοιπόν. Ναι. Ας αφήσουμε το ξεκίνημα. Δεν μπορεί να μην έχει στην αποστολή αυτά τα δύο εργαλεία και να παίρνει αυτούς. Λοιπόν, θα φάει το κεφάλι του. Επίσης, ο Λιμνιός είναι άλλη θέση ο Λιμνιός. Δεν είναι αμυντικό χαφ. Ναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μπορούσε να εφαρμόσει άλλα συστήματα. Η ομάδα έχει εργομετρικά και μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ποιος δεν είναι. Είναι κρίμα γιατί ο κόσμος αγανάκτησε και έχει δίκιο. Εγώ είμαι αυτός που προέτρεψα σε υπομονή. Όμως, εχθές το βράδυ, στο λέω πραγματικά και κλείνω γιατί έχουν κι άλλη σειρά, ναι. Αγανάκτησα και πονάω τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι. Το πρωτάθλημα με αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει για μένα δεδομένα να το ξεχάσουμε. Οπότε, σου εύχομαι καλή εκπομπή και καλή σου μέρα, αδερφέ. Γεια σου, Βαλανεδωράκη. Πάμε. Τις γραμμές που έχουμε πάνω κουμπωμένες, Χρήστο, και μετά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε μονορούφι, δεν κάναμε καθόλου. Εδώ και μία ώρα δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Στον μεθ επόμενο. Πέσαν όλοι μαζί. Ναι, έλα. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζουμουσού, λέμε κάθε πηγή. Ζουμουσού, αδερφέ. Πάντα. Και στις εύκολες και ειδικά στις δύσκολες. Αυτό δεν αλλάζει. Εγώ, Κωστή, δεν πιστεύω. Έχω μια αίσθηση, ας πούμε, ότι δεν πιστεύω στον προπονητή αυτόν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν. Στράτο, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι, εγώ είμαι, ναι, εγώ. Πιστεύω ότι όμως στην ομάδα έχουν γίνει δύο μεγάλα λάθη. Για μένα, έτσι, πάντα κατά την άποψή μου. Ναι. Ένα, ότι έφυγε ο Βεζιρτζής. Ο Βεζιρτζής, μάλιστα. Ναι, βέβαια. Πήγες πίσω. Ένα είναι αυτό, και ένα είναι ότι ήταν και μεγάλη ευκαιρία φέτος να πάρουμε πίσω Αναστασιάδη. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί είναι δύο άνθρωποι αυτοί που ξέρουν πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έτσι θα προχωρούσαμε, δηλαδή, άλλωστε, ήμασταν όσα χρόνια είναι ο Σαββίδης εδώ πέρα, η μόνη φορά που ήταν πρώτη στην κορυφή ήταν με Αναστασιάδη. Με αυτούς τους παίχτες θα πηγαίναμε περπατώντας. Μάλιστα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρω εγώ ότι πρέπει να. Όχι, τι, αλίμονο, δεν έχει. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα. Αυτό το οποίο θέλω να σου πω και αφορά στο Βεζιρτζή. Έπρεπε, το είχα πει και τότε, αφού κάνεις τώρα την κουβέντα και πάμε πίσω στον χρόνο, να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί και ο Βεζιρτζής μπήκε άμυστος, αυτό είναι πολύ σημαντικό, που να μπορεί, να μπορεί να κοιτάει στα μάτια τον άνθρωπο αυτόν που πληρώνει και ματώνει, να ξέρει και ο Ιβάν ότι απέναντί του είναι ένας άνθρωπος που πονάει τον ΠΑΟΚ, που έχασε την περιουσία του από τον ΠΑΟΚ και δεν προσπάθησε να κάνει περιουσία από τον ΠΑΟΚ, και να είναι σημαντικός ο ρόλος του Βεζίρτζη. Συμφωνώ ότι ένας τέτοιος. Ή αν όχι ο ίδιος, δεν έχω τον άνθρωπο, ένα γεια έχουμε. Έτσι, δηλαδή δεν έχω καμία. Δεν το ξέρω, λοιπόν, τον άνθρωπο, άκουσα. Τώρα, όσον αφορά στον Αναστασιάδη, τι να σου πω. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Σέβομαι πάρα πολύ την παρουσία του και την προσφορά του. Δεν ξέρω όμως αν πάλι άλλη μία φορά επιστροφή Αναστασιάδη θα βοηθούσε την ομάδα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εντάξει, λέω, επειδή γύρισα τον χρόνο πίσω και ανέφερα τον Αναστασιάδη, έτσι. Το, λέω, το βέβαιο ήταν ότι θα υπήρχαν πάλι πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ήταν εις βάρος αυτής της επιλογής, εναντίον, άλλοι που θα ήταν φανατικά υπέρ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί γύρω του, ξέρεις, έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς αντιπάλους, οπότε θα είχαμε πάλι θέματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Σίγουρα, εντάξει, και όλοι έχουν, και όλοι, ας πούμε, δημιουργούν και φίλους και αντιπάλους. Αλίμονο. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτές γραμμές, να πούμε την άποψή μας. Ο άλλος εδώ μου γράφει, γιατί δεν πήγαμε να πάρουμε τον Πόλωνη. Αυτό είναι. Παιδιά. Τώρα καταλαβαίνετε. Ο καθένας έχει και τις προτιμήσεις του, ας πούμε. Επίσης έχω μηνύματα, φέρτε πίσω τον Ίβιτς, μου λέει ο Αναστάσης, γιατί ο Ίβιτς είναι ελεύθερος, ας τον πάρουμε πίσω, προλαβαίνουμε. Αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ήταν ο μόνος, ας πούμε, που ήμασταν στην κορυφή στην πρώτη σεζόν, στην πρώτη φάση, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Και δεύτερον, παίζαμε με παίχτες, ας πούμε, και με Έλληνες παίχτες. Έτσι, τώρα δεν έχουμε ούτε ένα Έλληνα μέσα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να παίζει και ο Σιαμπάνης, να παίζει και ο Πούγκορας, να παίζει και ένας, να παίζει και άλλος. Ναι. Μα αν και παίξουν αυτοί όμως, ξέρεις, θα πούμε. Καλά, πας με το Σιαμπάνη και τον Πούγκορα. Και γιατί δεν κάνεις, γιατί δεν φαίνεις μεγάλους παίχτες. Πάντα έχουν δύο όψεις τα νομίσματα και ξέρεις τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι που γκρίνιασαν, πού πας ρε με τον Κίτσιου και με τον Χαρίση. Οι ίδιοι άνθρωποι μπορούν να βγουν τώρα και να πούνε καλά, γιατί έφυγε ο Κίτσιου. Δηλαδή θυμάμαι και συγκεκριμένους τώρα που γκρινιάζαν. Εντάξει. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι όμως και πρώτος στο πρωτάθλημα, φίλε, να πω, γιατί να γκρινιάξεις, γιατί για ποιο λόγο να γκρινιάξεις. Αν πεις τώρα, πάντα βρίσκουμε κάποιο λόγο, έτσι, εντάξει, δεν είναι, τι να πω. Εντάξει. Έγινε, Στράτε μου, να είσαι καλά, ζούμου σου, αδερφέ, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε για το τελευταίο μισάωρο. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα μια σακούλα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλης. Εκλεκτά γράφεται FM, με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες. Έτσι, και με φου μου δηλαδή, βγαίνει το μήνυμα, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και αφήνετε ένα κενό, μη μου γράφετε τη λέξη κενό. Το αφήνετε το κενό, γράφοντας το μήνυμα, και στέλνετε με το ονοματεπώνυμο την καλημέρα σας, τον πινελίκι, τον γλυκόλογο, την γουστάρετε, στο 54526. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, μπήκαμε, μπουκάραμε. Ξαναλέω το διαγωνισμό μας στην σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, σε 107,4. Ακούμε τους ακροάτες από νωρίς, από τις 8.30. Έχουμε ανοιχτές γραμμές. Είμαστε πρωί
κάθε μέρα μαζί σας, 8 με 10. Η εκπομπή παίζει επανάληψη, αν ακούτε τώρα δηλαδή και είναι 12, μην στέλνετε μηνύματα στην επανάληψη για τα δώρα, γιατί έχει τύχει ας πούμε για το κινητό ή για την τηλεόραση. Θα δώσουμε και αύριο πολύ σημαντικό δώρο από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, συνεργασία με την LG, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να κληρώσουμε μία σακούλα κρέατα. Είναι τα κρέατα ενός μήνα. Σας κάνουμε τα τραπέζια ενός μήνα κρεατικά και ελπίζω να πηγαίνουν εκεί που πιάνουν τόπο. Αν δεν σας λείπουν, να το πω έτσι, μην στέλνετε μήνυμα. Αφήστε το να τα πάρει κάποιος δηλαδή πραγματικά που τα έχει ανάγκη. Αν. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να ξέρω τι είστε και την οικονομική σας κατάσταση, αλλά ειδικά σε τέτοια δώρα που έχουν να κάνουν με φαγητό, με τραπέζι κτλ. Okay. Πάμε λοιπόν. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Έλα, Χρήστο μου, έλα. Σε χάσαμε πριν. Εντάξει, δεν πειράζει. Βασικά, να στείλω τώρα τα χαιρετίσματα σε ένα φίλο συνακροατή, Ζουμουσάκη. Ναι. Μπήκα σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο το βραστό, ακούω στο φουλ. Τσατσαρονάκι. Πες που είναι. Λέω εκεί στη Γούναρη, στο Ναβαρίνο, είναι ο φίλος ο Σάκης λοιπόν που είναι μάγειρας και το λέω, τι είσαι, λέω, λιμπερίστας ή τσατσαρονίστας. Μου λέει, Κωστάκης λέει παντού, όπου και να πάει. Αγόρι μου. Να του στείλουμε λοιπόν γερός. Τα χαιρετίσματα. Είμαστε παντού που λέει Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι ικανοποίηση και μεγάλη χαρά. Και λέει, είμαι από αυτούς που δεν τηλεφωνούν, εννοείται, λέω, οι περισσότεροι είστε από αυτοί που δεν τηλεφωνούν. Η πλειοψηφία έτσι είναι. Μην κοιτάτε που εμείς έχουμε το ψώνιο. Λοιπόν, δεν είναι ψώνιο, είναι η ανάγκη να... Πρόσεξε, υπάρχει και κόσμος, Χρήστο, που δεν, όταν βγει στη γραμμή, δεν βρίσκει τον τρόπο να πει αυτό που θέλει. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει κόσμος που δεν το έχει το προφορικό, ρε παιδί μου. Είναι στο γραπτό παράδειγμα. Αυτό είναι σεβαστό και θεμητό. Υπάρχει κόσμος που έξω από το στούντιο λαλούσε, δεν θέλω το να σου πω, επώνυμη, λαλούσε η γλώσσα του Ροδάνη. Και μόλις κάθισαν και άνοιξε το μικρόφωνο και είδαν το κόκκινο φως που λέει on air, είχαμε τσιλιπιπί, Χρήστο. Ρε μίλα ρε άνθρωπε, ξέρεις εγώ να πούμε και ξέρω εγώ. Επιστήμονες τεράστιοι και δεν μπορούν να εκφέρουν δημοσιολόγο. Τέλος πάντων. Μου είχε τύχει σε παλιό ραδιόφωνο, φιλοξενούσαμε για το θέμα το γλωσσικό, για τη Μακεδονία αυτά και τα. Και φέραμε ένα καθηγητή στο στούντιο. Έχει πολλά χρόνια. Φίλε, εκτός, μέναμε άναυδοι. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος επιστήμονας, έτσι, γλωσσολογία, αυτά, φιλόλογος, τον Αντά. Μπαίνοντας μέσα και κάθισε στη θέση του, δεν μπορούσε, φίλε, να πει δυσύλλαβη λέξη. Μου λέει, είναι δύσκολη, έχω πάθει, δύσκολη, λέει, θέση. Τι έχεις πάθει, λέω, κύριε καθηγητά, κοκομπλόκο. Λέω, τη γράφεις, λέω, και στο λεξικό τη λέξη. Για πες. Γράφει μια χαρά. Για πες. Όπως έπαθε η ομάδα μας κοκομπλόκο, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι, με όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Και τώρα το θέμα είναι, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι, γιατί ήδη πήραμε το φτιάρι όλοι για την απαξίωση και να του στείλουμε όλους. Δηλαδή διάβασα τα ισοπεδωτικά, αρχίσανε. Όχι, ρε παιδί. Ποιος Μαουρίτσιο, πού τον βρήκαν αυτόν. Ήδη! Ρε παιδιά! Ρε παιδιά! Μιλάμε για εξπέρ, να πούμε. Όπως βγάλαμε λοιπόν παλτό και καταφέραμε να καταστρέψουμε τον Μπερμπάτοφ, ο Ράτς να φύγει από εμάς και 4 χρόνια να παίζει την Πριμέρα, ο Νομπόα να καταφέρει παραλίγο να πάρει μόνος του με τη Ροστόφ το πρωτάθλημα. Ο Νάτχο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, με την Τζέσκα να έχει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το να φέρνουμε απλά μεγάλους ποδοσφαιριστές, να τους πετάμε στον ωκεανό και να τους λέμε, γιατί είπες κάτι, Κωστή μου, ότι δεν χρειάζεται προπονητή. Χρειάζεται προπονητή για να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, όταν έχει τη θέληση και το πάθος και είναι καλά οργανωμένος στο γήπεδο, αν εσύ δεν κάνεις τα αυτονόητα. Πώς να τρυπήσεις μια άμυνα όταν δεν κινείται κανένας, για πες μου. Σωστό. Όλοι ήταν στατικοί. Καταλαβαίνεις εγώ με ποιο πνεύμα το λέω. Είναι σχήμα λόγου ότι θα έπρεπε να μην περιμένετε. Αυτό πήγε να κάνει ο Μπίσεσβαρ με εκείνη την ατομική ενέργεια. Εκεί δηλαδή να μιλήσει η ποιότητα. Αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Μπίσεσβαρ. Που πάει να τον κρεμάσει εκεί, έχει βγάλει τον Τεμπεσίρι για λίγα χιλιοστά. Αλλά δεν στεκόμαστε εκεί, γιατί θα είναι λάθος να σταθούμε εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα στη φάση που είναι πρέπει. Οι παίχτες που έχουν μεγάλη ποιότητα από μόνοι τους να πάρουν πρωτοβουλίες και να την δώσουν, να την τραβήξουν το χέρι, αλλά από την άλλη πρέπει και εμείς να μην τη βάζουμε τρικλοποδίες ως προπονητής. Δηλαδή, έχει η ομάδα 4 εξτρέμ. Διώξαμε, ας πούμε, τον Ενρίκε, γιατί έχουμε 4, έτσι, και λέγαμε ότι δεν θα έχει τον απαραίτητο χρόνο. Ναι. Δεν μπορεί να παίζουμε με τον Μπίσεσβαρ εχθές αριστερό εξτρέμ και ουσιαστικά με 3 δεκάρια. Δεν είναι εκεί η θέση του. Και όλοι να συγκλίνουν προς το κέντρο και να κουτουλάνε μεταξύ τους και να δίνουν όλη την πλευρά στο Λέοβατς, ο οποίος τον βγάζει ο Καντουρί μες στην περιοχή ολομόναχο και κάνει τάκλινγκ για να σεντράρει. Πίστευτο. Δηλαδή, θα τρελαθούμε, θα χάσουμε την μπάλα, έτσι.
Απίστευτο. Δεν μπορεί να βάλουμε 11 παίχτες, ήταν όλοι πάνω στον άξονα σε μια ομάδα κλειστή, αντί να τη δώσουμε πλάτος για να πάνε από τα άκρα να κάνουμε κάποια διείσδυση κτλ. Να τους ανοίξεις με λίγα λόγια, να τους ανοίξεις, να τους τραβήξεις. Να κάνεις μια, να προσπαθήσεις μόνο έτσι να πλαγιοκοπήσεις, μήπως και καταφέρεις να πετύχεις ένα γκολ. Γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα, είπαμε, λόγω φυσικής κατάστασης, λόγω οποιονδήποτε καταστάσεων, δεν μπορεί να κρυφθεί. Δεν μπορεί. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι εδώ πόσο απαξίωση υπήρξε για την περσινή ομάδα όταν έκανε 11 μάτς συνεχόμενα και φώναζε ο κόσμος πόπο λαός και τι ομάδα, και κάτι τέτοιες ομάδες ισοπαίδωνε από το πρώτο λεπτό, έτσι, αν θυμάσαι τι είχε κάνει πέρυσι το Αλκαζάρα, ας πούμε, που παραμιλούσε όλο το γήπεδο. Σωστά. Και λέγαμε, έλα μωρέ, ποιον κέρδισε στη Λάρισα και το Λεβαδιακό. Α, λοιπόν, ναι. Οι ίδιες ομάδες είναι τώρα. Με αυτούς παίζεις. Αν πάρεις 24 νίκες με αυτούς, χάσε και τα 6 ντέρμπι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι λάθος να εστιάζουμε μόνο στα ντέρμπι. Οι αντίπαλοι είναι 16, 15 μάλλον. Οι 12 είναι οι πολλοί και όχι οι 3. Σωστό. Αυτό μπορεί σε επίπεδο λοιπόν πρεστίζ και σαν καζούρα και οτιδήποτε να μας ενδιαφέρουν τα 2-3 μάτσα συγκεκριμένα, αλλά η ουσία είναι αυτοί οι 4 πεταμένοι βαθμοί. Έτσι. Άλλο η κριτική, η φυσικά, είναι... μου επιτρέψεις να πω αυτό, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Άλλο η κριτική και άλλο η ολική απαξίωση. Η κριτική γίνεται για να μην ξαναγίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι ποιος Μαουρίσιο, προλάβατε ρε παιδιά, και για το Μαουρίσιο να πείτε. Έλεος, ρε. Μα εκεί είναι εκ του πονηρού, φίλε. Εκεί είναι εκ του πονηρού. Εκεί έχεις πραγματικά στόχο να αποδομήσεις όλο αυτό. Να απαξιώσεις. Στο ίντερνετ ειδικά είπαμε ότι μπορεί να γράψει οποιοδήποτε. Εδώ έγραψε ένας τύπος που γράφει, που είπε για τον Μαουρίσιο, ότι εγώ τους είχα προτείνει καλύτερο. Σου λέω λοιπόν ότι έχω πιάσει μάνατζερ στο παρελθόν. Εγώ, είπε εγώ. Είπε εγώ, τους είχα προτείνει καλύτερους παίχτες. Okay. Και γράφει, σχολιαστής είναι αυτό σε άρθρα κάτω από άρθρα του okay. ΠΑΟΚ. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι μπορεί να γραφτεί από τον οποιοδήποτε. Okay. Είναι μια ανοιχτή πόρτα, ο καθένας μπορεί να μπει. Έτσι. Μέσα και εκεί τώρα. Και το έχουμε πει. Αυτό, οποιοσδήποτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, ακριβώς. Θέλει από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις καθαρό μυαλό, είναι πραγματικά κρίμα. Δεν είναι απαραίτητο ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά είναι επιτακτικό με βάση το budget που έχει και το υλικό που έχει να καταφέρει να παίξει ένα ποδόσφαιρο που αρμόζει στο υλικό το οποίο έχει. Από εκεί και πέρα το αν θα το πετύχει ή όχι, ποδόσφαιρο παίζουμε. Αλλά το θέμα είναι να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο, μήπως και καταφέρουμε και κάνουμε κάτι και σώσουμε τη χρονιά, Κωστή μου. Έτσι. Καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Κωστή. Σε ακούω πολύ στο βάθος. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνό σου. Και αν έχεις hands free, λοιπόν, βγάλω, τώρα σε ακούω πολύ καλύτερα. Έλα. Λοιπόν, πρωτάθλημα παίρνει για μένα ο κόσμος και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ο κόσμος. Πρώτα πρωταθλητής πρέπει να γίνει ο κόσμος. Να θυμίσω λοιπόν στους φίλους της αγαπημένης ομάδας ότι όταν ο ΠΑΟΚ κάποτε ήταν πρώτος με Άγγελο Ανασιάδη, εμείς βρίζαμε τον αρχηγό της ομάδας μας. Όταν ο ΠΑΟΚ κάποτε ήταν πρώτος, εμείς στο γήπεδο πηγαίναμε 3 και 4.000. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε εμείς την νοοτροπία και να παρασύρουμε εμείς την ομάδα σε ένα πρωτάθλημα. Αν η ομάδα είναι άρρωστη, ο λαός και εκεί που ανήκει είναι υπεύθυνοι για να την κάνουν καλά. Ο ΠΑΟΚ ανοίξει το λαό του και θα πρέπει αυτό να το δώσουμε και μες στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδου. Ναι, προλάβαμε ρε παιδί μου να βγάλουμε το Μαουρίσιο άχρηστο, δεν είναι, ρε, λίγο παιδιά, θα βγάλουμε το Βιερίνιο. Έλεος, παιδιά, έλεος, δηλαδή πραγματικά έλεος. Δεν κάνει δηλαδή, τελικά. Μπορούμε να διαφωνήσουμε για το ένα ή το άλλο θέμα, αλλά σε μερικά πράγματα θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό, δεν γίνεται να συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήδη απαξιώθηκαν οι παίκτες που ήρθαν, ακόμα δεν τους είδαμε. Εκεί είναι εκ του πονηρού, φίλε, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι εκεί κάποιος έχει σύστημα να το κάνει όλο the bibip το πράγμα. Ναι. Σε παρακαλώ. Άλλο η κριτική. Ότι... Προλάβαμε δηλαδή ήδη απαξίωση. Υπάρχει εκεί, υπάρχει πρόγραμμα, φίλε, για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Τέλος πάντων. Ότι υπάρχουν, κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη, έχουν λόγο στη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούν αθηναϊκά συμφέροντα, αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που κάποτε γνωστός παρουσιαστής στο Μακεδονία TV, δεν λέμε όνομα, είχε πει ζωντανά στον Σάπα Θεοδωρίδη ότι εγώ είμαι ένας πιστός σου στρατιώτης. Συγγνώμη, δεν βγήκαν αυτά, δεν τα διαβάσαμε τα συνομιλίες, δηλαδή κρυφό είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Ο κόσμος πρέπει να μιλήσει στην ομάδα. Η ομάδα πρέπει να ακούσει τον κόσμο. Κανένα Λουτσέσκο και κανένας Μαουρίσιο δεν μου φταίει. Ο κόσμος μου φταίει
που δεν έχει καταλάβει τη δύναμή του. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι τον θέλουν διαλυμένο και αυτός διαλύεται από μόνος του. Ναι. Όχι, συσπηρωμένος στα πιο δύσκολα πράγματα. Και εγώ πιστεύω, όσο αστείο και σου φαίνεται, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι πρωταθλητής. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μετά από ένα σημείο και μετά θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε. Με αυτό θέλουμε. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι κουβέντες. Μαλαμίσια. Οι κουβέντες είναι... γίνονται όχι για αυτό που έγινε. Γιατί δεν πρέπει να πετάμε έτσι βαθμούς. Δεν έχουμε απέτηση να παίξουμε μπάλα τώρα. Πάρε όμως αυτά τα μάτς, γιατί είναι στη φαρέτρα σου όπλα για τη δύσκολη συνέχεια. Και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Αυτό λέμε. Δηλαδή με μία ατομική ενέργεια. Δεν έχουμε απέτηση ακόμα. Οι παίκτες ακόμα, καταρχήν, δύο δεν μπήκαν να παίξουν ακόμα. Ο Σαμπράνο και ο Βιερίνια. Ο άλλος που μπήκε χθες, ο Μαουρίσιο, ο άνθρωπος φαίνεται είναι ακόμα ανέτοιμος. Και ο Ελκαντουρί, παρά την ποιότητα που βγάζει, το είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι ακόμα 100% έτοιμος. Άρα αυτοί θα χρειαστούν χρόνο. Το θέμα είναι μέσα σε αυτό το χρόνο να παίρνουμε και τα ματσάκια έστω με μισό μηδέν. Αυτό είναι. Κοίταξε, θα σου πω πολύ ξεκάθαρα, θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να παίξει ποδόσφαιρο, μακάρι να πρωταγωνιστήσει και πίστεψέ με, ας κλαίω για αυτούς τους δύο βαθμούς. Δεν με πειράζει. Εγώ θέλω ένα ΠΑΟΚ να τον ευχαριστιέμαι. Να πηγαίνω στο γήπεδο και να λέω, κοίταξε, ήρθα μια μισή ώρα και αυτό που είδα, ρε παιδί μου, με γέμισε. Είδα μια ομάδα να παίζει, να αγωνίζεται, να βλέπω συνδυασμούς, να βλέπω παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, θα περιμένω πώς και πώς να έρθει Κυριακή για να τους ξαναδώ. Αυτό το πράγμα θέλω εγώ. Ας μην το πάρω, ρε Κώστα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω βέβαια θα το πάρω, αλλά ας μην το πάρω. Ας φτάσω στο σημείο και να λέω για αυτούς δύο βαθμούς να σας κλαίω. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτή θα πρέπει να ανατροπεί τον κόσμο. Να ευχαριστούν να βλέπουν την ομάδα τους. Όπου και αν παίζει και με όποιους παίκτες και αν παίζει. Να το ευχαριστούνται, να γουστάρουν την ομάδα. Να αγαπήσουν ρε παιδί με τον ΠΑΟΚ. Μόλις να τις βλέπει. Έγινε, Μαλαμίσια. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, να πω ότι φτάνει. Θέλω να διαβάσω κάποια μηνύματα γιατί δεν θέλω να. Καλημέρα στο Ράπτο Λευθέρη, καλημέρα στον Καραφέρα, το Γιάννη. Καλημέρα, Ρε Κώστα. Καλή αρχή στη νέα αυτή σου προσπάθεια. Όλα να σου πάνε δεξιά. Ευχαριστώ, 6-0-0. Γράψτε παρατσούκλι, γράψτε το όνομά σας. Γράψτε κάτι. Δεν θέλω να λέω ο 200, ο 305. Δεν είμαστε κρατούμενοι σε φυλακές. Για να λέω γεια σου, 507. Δεν μου αρέσει. Οι παλιοί ακροατές το ξέρουν. Βάλτε ένα ψευδόνυμο αν δεν θέλετε να γράψετε το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας, έτσι. Βάλτε ο περίεργος, να πούμε, βγάλετε, ξέρω εγώ, ο Στραβοστόμης, να πούμε, ο Βόρειος, ο Τουμπιώτης, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Καλημέρα στο Δημήτρη Καχρημανίδη. Γεια σου, Σάβα Πατινιώτη. Γεια σου, Κωνσταντίνε Τούλ, εκεί είναι τελεία. Γεια σου, Αλέξαρε Παπόρη. Καλημέρα στο Λιάτσα το Στέλιο. Υπάρχει άνθρωπος που περίμενε και δεν τον βγάλαμε. Έλα, έλα, έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Sorry, αδερφέ, νόμιζα ότι τις κλείσαμε τις γραμμές. Ναι, έλα. Okay. Το όνομά σου? Λάθος, φέτος, από Γερμανία τηλεφωνώ, Άγγελος. Έλα, Άγγελε. Λοιπόν, από ποια πόλη? Από το Ουλμ. Ουλμ, μάλιστα. SSV Ουλμ. Για πες, αδερφέ. Έχουμε ξαναμιλήσει ή πρώτη φορά? Όχι, πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά. Ωραία. Σε ακούω. Αν δεν κάνω λάθος, φέτος ο πρωταθλητής δεν κρίνεται μέσα από τα play-off. Όχι. Δεν θα έχουμε play-offs φέτος. Δεν θα έχουμε play-off φέτος. Δεν επικοινωνήθηκε όσο έπρεπε αυτό. Υπάρχει κόσμος ακόμα που νομίζει ότι στο τέλος θα έχουμε play-offs. Ό,τι γίνει, θα γίνει μέσα στην κανονική διάρκεια. Γι' αυτό έχει σημασία να μην μετάμε βαθμούς, αν με καταλαβαίνεις. Έτσι. Λοιπόν, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Άκουμε λίγο. Θυμάμαι κάποιες εποχές όταν φέρναμε κάτι περίεργα αποτελέσματα μέσα στην Τούμπα με Μπάκεβιτς προπονητή. Κάτι 0-1 ή 0-2, αν δεν κάνω λάθος, με Μπίλτο Σαμπάνη που μας κέρδισε ο Πανελλιακός ή ξέρω εγώ κάτι ήττες από Γιάννη. Τα θυμήθηκες αυτά. Ναι. Τα θυμάμαι, τι να κάνω. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι μια βαριά ήττα που φώναζε το γήπεδο το όνομα του Μπάκεβιτς, έτσι, το θυμάμαι αυτό. Ναι, και εγώ το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, καλά είναι ο κόσμος να μην απογοητεύεται, δεν ξέρουμε ποτέ πώς έρχονται τα πράγματα, εντάξει. Είναι, θεωρώ ότι η χρονιά αυτή είναι από τις λίγες ελπιδοφόρες, δηλαδή βλέπω ότι έχουμε τις προσβάσεις μας μέσα στην ΕΠΟ, παρασκηνιακά μπορεί να... μπορεί να βοηθεί η ομάδα. Μου επιτρέψεις ότι... μια μικρή παρατήρηση τώρα εδώ. Mm-hmm, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Να το πούμε αλλιώς, γιατί έτσι δεν συμφωνώ με τον τρόπο που το λες. Okay, λοιπόν, ναι, ναι. Δεν θέλουμε παρασκηνιακά να βοηθηθεί η ομάδα. Όχι, θέλω να έχω το 50-50. Τώρα συμφωνώ. Αυτό, δηλαδή, ναι, δεν θέλω να με πειράζει, δεν θέλω να μου στέλνουν Μίτσιους, Παπάδες, Αρετόπουλους και τέτοια. Αλλά, όχι, μου σε καμιά περίπτωση. Ναι, ναι. Θέλω να έχω το 50-50. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω και προσπαθώ να πω αλλιώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εσύ αυτό θες να πεις. Δεν θέλουμε παρασκηνιακά καμία βοήθεια. Θέλω να μην με ενοχλεί. Χθες δεν άξιζε να κερδίσω. Δεν κέρδισε, αδερφέ, τέλος. Δεν ψάχνω από αλλού. Κατάλαβες. Πάμε λοιπόν τώρα, ναι.
Αυτό και ήθελα να καταλήξω, ότι είναι η μοναδική χρονιά που θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια σχετικά καλή διαιτησία, ενώ αυτό που είπες προηγουμένως. Και από εκεί και ύστερα καλά είναι να μην απογοητεύεται ο κόσμος. Δεν ξέρεις ποτέ πώς έρχονται τα πράγματα. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, ήρθανε δύο ανάποδα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε ουσιαστικά να πάρουμε βαθμούς και με τον Λεβαδιακό και τώρα με τον Απόλλων Αθηνών. Δεν ήρθανε. Εντάξει, πιο πολύ το λέμε, αδερφέ μου, για να μην ξαναγίνει, παρά για το τι έγινε, αν με καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή να μην κλωτσάμε βαθμούς. Εννοείται η ομάδα δεν είναι έτοιμη, φαίνεται. Υπάρχουν προβλήματα και φυσικής κατάστασης και συνοχής. Όμως θα έπρεπε αυτά τα παιχνίδια να τα παίρνουμε για να έχουμε και ψυχολογικά, όχι μόνο βαθμολογικά, να έχουμε κάπου να πατήσουμε. Κατάλαβες, είναι σημαντικό. Κοίταξε, επειδή και εσύ και εγώ είμαστε παλιοί, θυμάμαι τώρα κάποιες εποχές, ας πούμε, που τρέχαμε και στον Άγιο Βασίλειο και στην Ευκαρπία, όταν ας πούμε, είχαμε προβλήματα και υπήρχαν επισκέψεις. Δεν έπαιζαν, πηγαίναμε και κάναμε επισκέψεις, ας πούμε. Όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου, έτσι. Έτσι. Έχει γίνει και στην Μπαρτσελόνα και στην Μπάγερν και στη Μίλαν και παντού. Λοιπόν, και πηγαίναμε και τους λέγαμε, προσπαθήσουμε δηλαδή τους παίκτες να τους χτυπήσουμε λίγο στο φιλότιμο. Θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ακόμη και ο Ζαγοράκης έπαιζε τότε, ήταν παίκτης. Ναι. Τουρσουνίδης, Λαγωνίδης, Κιουκούδης, όλους αυτούς εδώ πέρα. Αυτοί που είπες νιώθανε και οι τρεις πάρα πολύ όμως. Άλλα, γεια σου. Λοιπόν, και αυτό που τους λέγαμε είναι ότι για ποιο λόγο τι συμβαίνει, ας πούμε, και δεν παίζεται, και ο λόγος για τον οποίο μας έλεγαν ότι ρε παιδιά, πώς θα παίξεις όταν είσαι απλήρωτος. Ναι. Τώρα είστε πληρωμένοι, δηλαδή, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό τώρα, ακριβώς. Ποιο είναι, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, ας πούμε, βγάλετε τα χιλιόμετρα που πρέπει να βγάλετε στο γήπεδο. Σωστό. Πρέπει να τους πει ο προπονητής, ο καθένας από εσάς θέλω να βγάζει αυτά τα χιλιόμετρα. Να βγαίνει από το γήπεδο και να μην έχει κουράγιο να περπατήσει. Αυτό ακριβώς. Να παραπατάει στα σκαλοπάτια για τα ποδητήρια, γιατί θα έχει βγάλει όλο του το είναι. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Παίξε, πολέμησε και χάσε, ρε φίλαμα είναι. Δηλαδή δεν γίνα. Αλλά όμως σβήσε. Βγες και να μην μπορείς να περπατήσει από το κουράγιο. Από την κούραση. Καλά, εντάξει τώρα. Με τη συμβολή του κόσμου, όταν είσαι στην Τούμπα και ο κόσμος φωνάζει, εντάξει, αν τυχόν βγάλεις και τα χιλιόμετρα που πρέπει να βγάλεις, εμείς είμαστε συνηθισμένοι, επειδή είμαστε και λίγο πιο παλιοί, έχουμε συνηθίσει η ομάδα να ρίχνει 3 και 4 γκολ. Δηλαδή θυμάμαι μετά η Λίμπρεξ προπονητή να έρχεται ο Ολυμπιακός και στο πρώτο 15 λεπτό να χάνει 3-0. Έτσι, έτσι. Αδερφέ μου, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52, να δώσω τα κρέατα. 27. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Τα χαιρετήματα στη Γερμανία, στην Ομογένεια. Έτσι, υπάρχει πάρα πολύ ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και ειδικά στη Γερμανία. Ειδικά. Πολλοί σύνδεσμοι, πολλοί ζωντανοί σύνδεσμοι που ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα σύνδεσμο. Το ξέρω, το ξέρω. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Λοιπόν, πάω να δώσω τα κρέατα. Να δώσω τα κρέατα στον τυχερό ή στην τυχερή της ημέρας. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα. Παρότι υπάρχει στεναχώρια, είναι δύσκολες μέρες μετά από στραβοπάτημα. Και κρατήσατε επίπεδο, βγάζετε μεν στεναχώρια, αλλά χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να προκαλούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ο Τανούλης ή Τανουλής ή Τάνουλης. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος, αδερφέ, είναι κεφαλαία. Να πω Τανούλης, Τανουλής, Μενέλαος. Το Μενέλαος είμαι βέβαιος ότι πηγαίνει στο Ε. Ο Τανουλής Μενέλαος 6949 σε 707 κερδίζει τα κρέατα ενός μήνα. Καλοφάγωτα. Θα στείλουμε εμείς το νούμερό σου και το όνομά σου. Όχι το νούμερό, το όνομά σου στο Κρεοπωλείο Μιχάλης για να πας να παραλάβεις τα κρέατα. Θα σε πάρουμε και τηλέφωνο να σου πούμε πώς θα πας στο Κρεοπωλείο. Φτάνουμε στο τέλος, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Τσορμπατζόγλου, έρχεται Τσαλτίδης, έρχεται Ασλαμάς. Αυτή η τρόικα μόνο δίνει. Δεν παίρνει. Να το ξέρετε, δίνει τον καλύτερο σε αυτό. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεό στις 8. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκι όταν ο χορηγός της δεύτερης ώρας με εξαιρετικά πράγματα πέρατε το Μασούτ της Αλευθέρια 705-750. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.